Καλησπέρα. Οι ελληνικές startup είναι εδώ. Σήμερα έχουμε ένα event αφοσιωμένο στον τουρισμό και 6 startup σχετικές με αυτόν θα παρουσιάσουν. Ελπίζουμε να τις βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες. Ξεκινάμε με την πρώτη παρουσίαση για σήμερα, που είναι το Captain Wise και ο Χρήστος Χατζιαποστολάκης. Καλησπέρα. Όπως είπε και ο Γιώργος, θα σας μιλήσω για το Captain Wise. Ξεκινήσαμε 2 χρόνια πριν να φτιάξουμε μια εφαρμογή που θα βοηθάει τον κόσμο να κάνει όσο δυνατόν καλύτερες διακοπές μπορεί με βάση τα λεφτά του. Αυτό που κάνουμε είναι ότι με ένα κλικ ο κόσμος, ανάλογα με το budget που διαθέτει, μπορεί να δει όλους τους προορισμούς που μπορεί να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο ακαριαία. Σε δεύτερη φάση, αφού επιλέξει τον προορισμό που θέλει να ταξιδέψει, φροντίζουμε να του δείξουμε το πακέτο διακοπών που ικανοποιεί τα καλύτερα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή και την ποιότητα όσον αφορά τη διαμονή του, αλλά και μεταφορά στον προορισμό. Ξεκινήσαμε την εταιρεία 2 χρόνια πριν. Κάναμε το launch το προηγούμενο Γενάρη και από τότε η πρώτη έκδοση δούλευε μόνο από την Αθήνα. Το concept πήγε καλά, παρόλο που η πρώτη έκδοση ήταν πολύ... Δεν ήμασταν ικανοποιημένοι με αυτό που βγάλαμε, αλλά από την πρώτη μέρα είχαμε κρατήσεις. Οπότε το concept πήγε πολύ καλά σε σχέση με την Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά μπορούσες ακόμα να πετάξεις μόνο από το Ελευθέριος Βενιζέλος και να δεις προορισμούς περιορισμένους σε όλη την Ευρώπη. Μετά από πάρα πολλά update, καταλήξαμε στη σημερινή έκδοση του Captain Wise, η οποία είναι λειτουργική από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείς να πετάξεις πλέον σε 300 προορισμούς προς όλο τον κόσμο. Και έχουν πέσει χρόνοι, έχουμε καταλήξει στο user flow και είμαστε πλέον πολύ ικανοποιημένοι όσον αφορά τα στατιστικά και το conversion rate που έχουμε στην εφαρμογή. Τώρα θέλω να σας μιλήσω λίγο για την τεχνολογία πίσω από το Captain Wise. Το δύσκολο να ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε αυτή την εφαρμογή ήταν το εξής. Δεν μπορούσες μέχρι τότε, τεχνολογικά, να δεις με ένα κλικ όλους τους διαθέσιμους προορισμούς στην οθόνη του υπολογιστή σου. Οι προσεγγίσεις που υπήρχαν μέχρι τότε στην αγορά ήταν πολύ ακριβά προγράμματα από εταιρείες που ασχολούνται με ταξιδιωτικό software, και τις οποίες προφανώς δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε. Οπότε έπρεπε να φτιάξουμε τη δικιά μας λύση, η οποία κατέληξε να είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό σε μια πολύ μεγάλη αγορά. Και πλέον στόχος είναι να το κάνουμε distribute και σε υπόλοιπες μικρές ταξιδιωτικές επιχειρήσεις. Καταλήξαμε δηλαδή από εκεί που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε ένα B2C πλατφόρμα διακοπών, η οποία πηγαίνει καλά και είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που έχουμε, να έχουμε κάτι πολύ παραπάνω. Μπορούμε πλέον να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολύ μικρότερες ταξιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν έχουν τα λεφτά να επενδύσουν σε πολύ ακριβό software, να δώσουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να έχουν αντίστοιχες υπηρεσίες με αυτές των πολύ μεγάλων ταξιδιωτικών. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο, όπως σας είπα. Δουλεύω μόνο στην Αθήνα. Ο περισσότερος χρόνος έχει αναλωθεί σε product development, όπως είδατε. Και τώρα είμαστε σε μια περίοδο που κοιτάμε πώς θα κάνουμε scale την επιχείρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε καταλήξει σε ποιες αγορές ήταν αυτές. Έχουμε βρει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε launch το προϊόν δυναμικά και στην ελληνική αγορά, αλλά και στις 5 χώρες τις οποίες έχουμε επιλέξει στο εξωτερικό. Και ελπίζουμε να το ξεκινήσουμε από το... Να το έχουμε ολοκληρώσει, δηλαδή, τουλάχιστον το λαντσάρισμα, μέχρι τον επόμενο Δεκέμβρη. Ξεκινήσαμε 3 άτομα, οι ιδρυτές της εταιρείας. Ο Ανδρέας, ο Δημήτρης και εγώ. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε 5 άνθρωποι στο Captain Wise. Και είναι φοβερό το πόσο μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία να ήμασταν τεχνολογικό background όλοι και φυσικό-μαθηματικό. Καταλήξαμε να έχουμε πάρα πολλές γνώσεις και εμπειρίες γύρω από μια αγορά η οποία ήμασταν άγνωστη και την γνωρίζαμε μόνο από τη μεριά του πελάτη και του ταξιδιώτη. Αυτά.
Χρήστο, πες μας δύο λόγια για το προϊόν περισσότερα. Δεν το έδειξες κιόλας. Το κόνσεπτ είναι ότι εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα συγκεκριμένο budget για να πάω διακοπές και εσείς μας προτείνετε πού μπορώ να πάω με αυτό ή ποιος είναι ο καλύτερος δυνατός προορισμός. Η ερώτηση που απαντάμε είναι εξής. Έχω 500 ευρώ για την επόμενη εβδομάδα που μπορώ να πάω διακοπές. Διαμονή και αεροπορικά. Αυτό λύνουμε. Αυτή είναι η αρχική ιδέα και καταφέραμε να το επιλύσουμε αυτό ένα χρόνο μετά τη σύλληψη. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος. Η ερώτηση είναι πώς γίνεται η ενημέρωση των τιμών από τα ξενοδοχεία, για τα ξενοδοχεία. Ναι, για τα ξενοδοχεία παίρνουμε τις τιμές κατευθείαν από το booking.com, που έχει 600.000 properties περίπου σε όλο τον κόσμο, οπότε γίνεται αυτόματα ηλεκτρονικά. Με live request εκείνη τη στιγμή στο αντίστοιχο κατάλημα. Η ερώτηση είναι από ποιους προορισμούς αναχώρησης καλύπτεται. Εδώ και μερικούς μήνες λειτουργούμε από όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης, τα κεντρικά τουλάχιστον, και από πάρα πολλά αεροδρόμια και στον υπόλοιπο κόσμο. Η κυρία. Κάμπινγκ δεν έχουμε, αλλά έχουμε πάρα πολλά hostel στη βάση μας. Και διαμερίσματα και γενικά όλες τις πιο budget επιλογές που μπορεί να υπάρχουν. Έχουν κλείσει και με 150 ευρώ στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, ενδεικτικά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε με συγκεκριμένα γραφεία στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι και στην ουσία πρώτοι τεστ πελάτες, στους οποίους πάνω θα στηθεί το προϊόν το συγκεκριμένο ή η υπηρεσία. Άρα οι πελάτες σας είναι τα ταξιδιωτικά γραφεία ή ο κάθε consumer που ψάχνει? Όχι, στα ταξιδιωτικά γραφεία πουλάμε software, είναι διαφορετικό. Δηλαδή τους δίνουμε μια δυνατότητα που πριν δεν είχαν. Και στείλουμε ένα προϊόν το οποίο μπορούν να λειτουργήσουν ήδη για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Okay. Άλλες δύο ερωτήσεις, ο κύριος. Για πόσα? Δεν μπορώ να σου πω για πόσα μπορεί να μιλάμε τη μέρα, είναι υψηλό confidential, αλλά είμαστε ακόμα, το traffic που έχουμε είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με το industry average. Παρ' όλα αυτά, το conversion rate που έχουμε για το συγκεκριμένο traffic είναι πάρα πολύ κοντά στο industry average στο online travel. Είναι κάτι μικρό 100%, αλλά είναι πολύ κοντά στο. Και άλλη μία. Ο κύριος. Είπατε ότι θα βγείτε σε 5 αγορές. Ναι. Με τι κριτήριο διαλέξατε τις 5 αγορές? Και αν δεν ξέρετε, μπορείτε να μας πείτε κάτι για αυτές. Ναι. Έγινε συγκεκριμένο market research και στήθηκε ένας τρόπος ανάλυσης, scoring κάθε χώρας, με βάση συγκεκριμένες μεταβλητές που ικανοποιούσαν συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά το market fit του CaptainWise σε συγκεκριμένη αγορά. Και οι χώρες με το μεγαλύτερο score στο συγκεκριμένο πίνακα είναι οι χώρες στις οποίες θα κάνουμε launch. Είναι Βόρεια Ευρώπη κυρίως. Μία τελευταία ερώτηση από εμένα. Η βασική υπόθεση για το CaptainWise είναι ότι κάποιος δεν διαλέγει πρώτα τον προορισμό που θέλει να πάει, αλλά γνωρίζει το budget που έχει διαθέσιμο και θέλει να ακούσει διάφορες προτάσεις για το πού μπορεί να πάει με αυτό το budget. Αυτό με βάση το πρώτο. Τους αρχικούς χρήστες που έχετε, είναι κάτι που επαληθεύετε ή όχι? Ποιο είναι το feeling σας για αυτό το πράγμα? Ναι. Όλος ο κόσμος, όταν ξεκινάει να πάει διακοπές, σκέφτεται ότι θέλει να πάει διακοπές. Το θέμα είναι πόσοι από αυτούς θα σκεφτούν ότι αμέσως ποιος θα είναι και ο πιθανότερος προορισμός που θέλουν να ταξιδέψουν. Υπάρχει τελικά πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου και το βλέπουμε αυτά από τα search και από τις κλήσεις. Σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε διαφημίσει το προϊόν. Και παρόλα αυτά, μόνο το word of mouth και τα άρθρα που έχουν γραφτεί καταφέρουν να μας φέρουν ακόμα κόσμο, εδώ και ένα χρόνο περίπου, οπότε το κόνσεπτ δουλεύει. Ο κόσμος θέλει να δει πού μπορεί να πάει με τα λεφτά του.
Ο προορισμός έρχεται δεύτερος πολλές περιπτώσεις. Και σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, τα κριτήρια προορισμός και budget είναι δίπλα-δίπλα όσον αφορά την επιλογή των διακοπών. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Μάγκη Κοντού από το TourSmart. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από εμένα. Είμαι η Μάγκη Κοντού, co-founder και head of operation της εταιρείας Simple Labs και σήμερα θα σας παρουσιάσω τη βασική υπηρεσία της εταιρείας μας, όπου είναι το TourSmart, την πρώτη all-in-one mobile app solution για ξενοδοχεία. Η ιδέα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2012, όταν εγώ και ο co-founder της εταιρείας, ο Λεωνίδας, μείναμε σε ένα ξενοδοχείο σε μια γνωστή περιοχή της Ελλάδας. Δεν θα απαντήσω ποια είναι, με ρωτάνε συνέχεια. Και αποφασίσαμε κάποιο βράδυ να παραγγείλουμε από το εστιατόριο του ξενοδοχείου και να λάβουμε την παραγγελία μας στο δωμάτιό μας. Η διαδικασία ήταν ότι εγώ πήρα τηλέφωνο τη ρεσεψιόν, η ρεσεψιόν με έβαλε σε αναμονή για να με ρωτήσει αν θέλω κάτι επιπλέον εκτός από την παραγγελία μου. Τη ζήτησα προφανώς ότι θέλω ένα κατάλογο. Περίμενα περίπου ένα τέταρτο να μου φέρουν τον κατάλογο. Μετά τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα ότι αποφάσισα τι θέλω. Μου είπαν πείτε μας την παραγγελία σας μισό λεπτό να σας συνδέσω με την κουζίνα για να δούμε αν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το έτοιμά μας. Εν τέλει, τους ξαναπήρα τηλέφωνο και τους ρώτησα σε πόση ώρα θα έχω την παραγγελία και στο τέλος ημέρας φάγαμε μετά από περίπου μία μισή ώρα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα προφανώς να είμαστε αρκετά δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα και σκεφτήκαμε πόσο πιο εύκολα θα ήταν να μπορούσαμε να παραγγείλουμε μέσα από το smartphone μας. Σε συνδυασμό με το ότι ο Λεωνίδας διαχειριζόταν ένα μικρό ξενώνα οικογενειακό λίγο έξω από τη Σπάρτη και τις γνώσεις μας στην πληροφορική, η πρώτη έκδοση του TourSmart δεν άρχισε να βγει. Το πρόβλημα που ουσιαστικά αντιμετωπίσαμε είναι ότι όλοι όταν μπαίνουμε σε ένα ξενοδοχείο θέλουμε instant πρόσβαση σε όλα τα services χωρίς καθυστερήσεις. Θέλουμε ένα πιο interactive way για να κάνουμε χρήση των υπηρεσιών μέσα στο ξενοδοχείο που θα μας κάνει ουσιαστικά prompt να τα χρησιμοποιήσουμε. Θέλουμε να ξεφορτωθούμε τα τηλέφωνα και τις καθυστερήσεις μέσω της επικοινωνίας μας με την reception και όλοι επιθυμούμε ένα πιο personalized τρόπο κατά τη διάρκεια της διαμονής μας. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη είναι αυτή η ανάγκη και αυτό το πρόβλημα όταν μιλάμε για ξενοδοχεία τα οποία είναι all inclusive. Όπου ουσιαστικά εκεί έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον του πελάτη, έχει προπληρώσει ο πελάτης ένα πακέτο ώστε να κάνει χρήση των υπηρεσιών εντός του ξενοδοχείου και αυτό που επιζητούν οι ξενοδόχοι είναι ένας τρόπος να τον κάνουν prompt να ξοδέψει περισσότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από στατιστικά που έχουμε βρει, το 2015 οι αγορές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη μέσα από mobile συσκευές ξεπέρασαν τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 43% των επισκεπτών των ξενοδοχείων έχουν στην κατοχή τους περισσότερες από 3 mobile συσκευές. Και overall, το 2013 τα έσοδα των hotel παγκοσμίως ήταν περισσότερα από 2 τρίλιον USA dollars. Αναφορικά με το travel revenues overall ήταν στα 6 δισεκατομμύρια. 3 εκατομμύρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ναι, χρησιμοποιούμε καθημερινά τις mobile συσκευές μας και ναι, κυκλοφορούμε πολύ και ταξιδεύουμε μαζί τους. Και overall, όντως, ξοδεύουμε αρκετά χρήματα μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Αυτό που πραγματικά θέλαμε είναι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε το smartphone για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στον πελάτη και να βοηθήσουμε τα ξενοδοχεία να αυξήσουν τα revenues τους. Γι' αυτό το λόγο αναπτύξαμε το TourSmart, όπου είναι μια mobile app solution, όπου βοηθά τους ξενοδόχους να προσφέρουν τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της διαμονής του επισκέπτη και να διαχειριστούν τα αιτήματά του μέσω tablet. Είναι ουσιαστικά ένα business development tool βασισμένο σε guest insights. Η διαδικασία είναι απλή, ο επισκέπτης φτάνει στο ξενοδοχείο, κατεβάζει την εφαρμογή και αμέσως έχει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες, όπως μπορεί να είναι για παράδειγμα το room service, να κάνει κρατήσεις, παραγγελίες ή να έχει πρόσβαση στο προσωπικό του λογαριασμό. Από την πλευρά του ξενοδοχείου, ο ξενοδόχος κατεβάζει την εφαρμογή στο tablet της επιχείρησης και λαμβάνει και διαχειρίζεται πλήρως τα αιτήματα που έρχονται από το smartphone του πελάτη, μαζί με επιπλέον υπηρεσίες όπως είναι οι κρατήσεις στο πελατολόγιο, guest insights, ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο smartphone του πελάτη. Για παράδειγμα, μπορεί να είστε στο δωμάτιό σας και να θέλετε να κάνετε μία παραγγελία. Αρκεί να ανοίξετε το mobile application, να επιλέξετε το item που θέλετε να παραγγείλετε, να ενημερωθείτε για το κόστος και τον εκτινόμενο χρόνο και να κάνετε play στην παραγγελία σας. Ή για παράδειγμα, ας πούμε ότι είστε εκτός του ξενοδοχείου, on the go σε ένα meeting και θέλετε να κάνετε ένα reservation στο τραπέζι όπου βρίσκεται στο εστιατόριο και παράλληλα και μία παραγγελία έτσι ώστε το φαγητό να σας περιμένει.
Όλα αυτά τα αιτήματα φτάνουν στο τάμπλετ της επιχείρησης, το οποίο είναι προσβάσιμο είτε από τη ρεσεψιόν, είτε από το μπαρ, είτε από την κουζίνα, ενώ πρόσβαση στην επιχείρησή του έχει ακόμα και ο ξενοδόχος όταν δεν βρίσκεται μέσα στο ξενοδοχείο, ακόμα και από την άνεση του καναπέ του. Όσο οι πελάτες χρησιμοποιούν ουσιαστικά την εφαρμογή, παρέχουμε επιπλέον insights στον ξενοδόχο όσον αφορά τα habits, τις ανάγκες που έχει, το πού ξοδεύει τα χρήματά του, τι τύπος traveler είναι ουσιαστικά, ποιες είναι οι συνήθειές του, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε να στέλνουν προσωποποιημένες προσφορές στο smartphone του πελάτη. Η αξία που δίνουμε σαν υπηρεσία είναι ότι ουσιαστικά οι πελάτες του ξενοδοχείου μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερο quality of service και να μένουν πιο ικανοποιημένοι κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Οι hoteliers, δηλαδή οι ξενοδόχοι, μπορούν μέσα στον ίδιο χρόνο να εξυπηρετήσουν αρκετούς πελάτες, μπορούν να στέλνουν προσωποποιημένες προσφορές και να αυξήσουν τα έξοδά τους, ενώ όλη η επιχείρηση είναι πλέον on the go και προσβάσιμη από παντού. Αξίζει εξίσου να σημειωθεί ότι περίπου το 40% των ξενοδοχείων, όπου είναι από 4 έως 5 αστέρια, έχουν ήδη ένα mobile application προκειμένου να κάνουν promote τα facilities και τα amenities τα οποία έχουν. Κανένας όμως από αυτούς δεν έχει κατανοήσει την έννοια του engagement, που εμείς θεωρούμε ότι είναι η βασική και η κυρίαρχη ιδέα πίσω από το application μας. Ένας τρόπος για να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν guest engagement και loyalty μέσω από το smartphone που ούτως ή άλλως χρησιμοποιεί ο πελάτης όταν φτάσει στο ξενοδοχείο. Αυτή τη στιγμή το Tourism Art εστιάζει στα ξενοδοχεία τα οποία είναι από 3 έως 5 hotel και το pricing model που ακολουθούμε είναι το κόστος per room. Αυτή τη στιγμή διανύουμε μία περίοδο η οποία το Tourism Art τρέχει σε περίπου 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα σε closed beta version και ήδη έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους ξενοδοχεία και μεγάλες αλυσίδες. Επίσης, έχουμε το Tourism Art Lite version, η οποία είναι ένα μικρό management system που βοηθάει μικρότερα ξενοδοχεία να διαχειριστούν καθημερινές τους ενέργειες, όπως είναι το πελατολόγιο, τα bookings, αλλά και τα έξοδά τους. Είναι τελώς δωρεάν και χρησιμοποιείται καθημερινά από περισσότερα από 180 ξενοδοχεία σε 35 χώρες. Το Tourism Art είναι βασισμένο πάνω σε μία cross-platform τεχνολογία. Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι κώδικα παίζει παντού. Φανταστείτε το Tourism Art να τρέχει από smartphone, tablet, Android, iOS, μέχρι Google Glasses, smartwatches ή smart TVs, ενώ αυτή την περίοδο δουλεύουμε σε καινούργια features όπως είναι το mobile payment system και gamification. Το Tourism Art ξεκίνησε το 2012 περίπου σαν ένα φοιτητικό project και μέσω από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα EGG, ουσιαστικά μία φοιτητική ιδέα μετουσιώθηκε σε επιχειρηματική πράξη. Σήμερα είμαστε μέλος του Coralia GI Cluster, αποτελούμαστε από 6 μέλη και έχουμε κερδίσει 4 επιχειρηματικούς διαγωνισμούς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στους semi-finalist του διαγωνισμού του MIT Enterprise Forum και πριν από λίγες εβδομάδες κερδίσαμε το Bronze Award σαν το Best Startup Mobile App στο διαγωνισμό του App Awards 2015. Για τους επόμενους 5 μήνες εστιάζουμε στην αγορά της Ελλάδας, όπου θεωρούμε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα 10 από τα 12 δισεκατομμύρια που ήταν τα έσοδα του τουρισμού μας για το 2014 αφορούν το κομμάτι του hospitality. Όσον αφορά τις μελλοντικές μας ενέργειες, τις επόμενες ημέρες θα ταξιδέψουμε στο Tel Aviv του Ισραήλ, όπου θα συμμετάσχουμε στο Innovation Day και το Startup Challenge, ενώ ήδη κάνουμε market research βασισμένη σε κριτήρια όπως είναι το mobile penetration και το organized tourist product, για να κάνουμε expand σε νέες αγορές. Πιθανότατα η πρώτη θα είναι αυτή του Λονδίνου. Αλλά μέχρι τότε, we want to craft hotel mobile experiences. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την υπέροχη παρουσίαση. Υπάρχουν ερωτήσεις? Αναφορικά με το pricing model, αυτή τη στιγμή δεν κοιτάμε αν είναι occupied ή όχι το room. Είναι ένα prefixed cost, είτε το δωμάτιο έχει ουσιαστικά κόσμο είτε όχι. Είναι software as a service, το οποίο προσφέρει ένα flexibility ότι δεν αναγκάζει τον ξενοδόχο ουσιαστικά να το χρησιμοποιεί, αλλά να το ανοικοκλίνει ανάλογα τις ανάγκες του. Η πρώτη σας ερώτηση αφορούσε το αν είναι white labeling ή... Αυτή τη στιγμή κάθε ξενοδοχείο έχει τη δική του εφαρμογή και αυτό στο οποίο δουλεύουμε είναι στους επόμενους 2 μήνες να ενοποιηθεί η εφαρμογή του πελάτη και παράλληλα να δίνουμε στα ξενοδοχεία white labeling λύσεις, όπως έχουμε δει ότι το ζητάνε hotel chains κατά κύριο λόγο. Μέχρι στιγμής έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να κρατήσουμε το branding του Tourism Art. Επομένως, τα data των users τα οποία περνάνε από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο θα προτιμήσουμε να βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του Tourism Art και όχι του white labeling. Επόμενη ερώτηση.
Τουλάχιστον σταθήκαμε τυχεροί. Τα πρώτα ξενοδοχεία που συνεργαζόμαστε δεν είναι αυτής της λογικής, αλλά ψάχνουν καινούργιες υπηρεσίες που θα τους φέρουν καινούργια revenue streams. Το All Inclusive πακέτο είναι ένα ιδιαίτερο πακέτο. Όπως είπατε κι εσείς, ο πελάτης πολλές φορές δεν θέλει να ξεφύγει και ο ξενοδόχος έχει συμβιβαστεί, κυρίως ίσως επειδή δεν έχει το χρόνο να γνωρίσει τον πελάτη του. Αν εμείς από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο μπορούμε να του προσφέρουμε μία λύση γκρουπαρισμένη ώστε να γνωρίζει πριν τον πελάτη του και να ξέρει, για παράδειγμα, ότι εσείς όταν μπαίνετε ξοδεύετε γύρω στο ένα budget των 100 ευρώ, έχετε προτίμηση σε κρασί ή οτιδήποτε. Αν γνωρίζει κάτι, μπορεί σίγουρα να σας στείλει κάτι πιο personalized. Αν εγώ, σαν user, λάβω κάτι πιο personalized, το πιο πιθανό είναι ότι μάλλον θα το αγοράσω και θα κάνω conversion. Επόμενη ερώτηση. Ο κύριος. Ναι. Μας έχουν ζητήσει, καθώς τα μεγάλα συστήματα μηχανοργάνωσης έχουν φτιαχτεί κατά κύριο λόγο για τις ανάγκες πολύ μεγάλων ξενοδοχείων από 4 έως 5 αστέρια. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε integration με ένα γνωστό hotel management system, αλλά παρόλα αυτά δεν γνωρίζω, να σας πω ακριβώς, αν θα είναι διαθέσιμο το επόμενο τρίμηνο ή το επόμενο εξάμηνο. Άλλη μία ερώτηση υπάρχει? Δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια για την... Ακολουθεί η έτερη κυρία της βραδιάς, Αγγελική Παπαγιανοπούλου, και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε εξίσου πολλές κυρίες να παρουσιάζουν από το Φύρια. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας εδώ απόψε. Είναι η τέταρτη φορά που η Ophiria είναι σε Open Coffee και δεύτερη φορά στην Αθήνα. Και για μένα είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω στην Αθήνα και είναι ιδιαίτερα περίεργο, γιατί θυμάμαι την πρώτη φορά στο πρώτο μου Open Coffee στο Μπάλουξ πριν 8 χρόνια. Δούλευα στο Δημόκριτο, τότε ασχολούμαι με τεχνητή νοημοσύνη και πάω εκεί και βλέπω κάτι startups, λέω τι είναι αυτά, όλοι ασχολούνταν με αυτό. Ήταν δηλαδή σαν να μιλώ με αριανούς. Τώρα βέβαια ο αριανός είναι αυτός που δεν ξέρει τι είναι το startup. Οπότε θα μιλήσουμε λοιπόν για τη δική μας startup και για το τι κάνουμε για την Ophirial μετά από όλη αυτή την πορεία και την παρακολούθηση των startup. Λοιπόν, αποφασίσαμε κι εμείς να κάνουμε τη δικιά μας εταιρεία για να λύσουμε ένα πρόβλημα global που αντιμετωπίζουν οι ξενοδόχοι, το οποίο είναι το πώς θα διαχειρίζονται τις κρατήσεις τους και θα τις αυξάνουν στο direct sales channel τους, δηλαδή στο proprietary website τους. Έτσι λοιπόν, εμείς προσφέρουμε μία personalized λύση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να αυξήσει τις κρατήσεις των ξενοδοχείων γύρω στο 50% κατά μέσο όρο, από 20 μέχρι 90. Θα δούμε πώς γίνεται αυτό. Το mission μας είναι να γίνουμε το booking platform πάνω στο οποίο θα γίνεται οποιαδήποτε κράτηση από το direct κανάλι του ξενοδοχείου. Και το vision μας είναι να γίνουμε το layer πάνω στο οποίο θα γίνεται οποιαδήποτε e-commerce transaction, συναλλαγή δηλαδή ηλεκτρονικού εμπορίου, across industries. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα? Γιατί αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την Ophirial και να αυξήσουμε τις κρατήσεις στο direct κανάλι του ξενοδόχου? Οι λεγόμενοι OTAs, τα online travel agencies, όπως ξέρουμε από την Expedia ή το Booking.com κτλ., παίρνουν προμήθεια από τον ξενοδόχο κατά μέσο όρο 15 με 30%, μπορεί να πάει και στο 40% στην Ελλάδα, παράδειγμα σε περιοχές όπως η Ζάκυνθος κτλ. Και εμείς θέλουμε λοιπόν όλο αυτό να το μπορέσουμε να το φέρουμε πίσω το ποσοστό στο ταμείο του ξενοδόχου. Άρα, στο current state of play, είμαστε στο ότι οι travelers κάνουν book πάνω στον OTA, επειδή είναι πιο εξοικειωμένοι με αυτόν, όπως και εγώ είμαι, και τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, κλείνουν ξενοδοχείο από το booking.com. Προτού λοιπόν κάποιος ξενοδόχος χρησιμοποιήσει την Ophirial, έχουμε την εξής κατάσταση. Στο booking.com και στο website του ξενοδοχείου, ο κάθε χρήστης, ανεξαρτήτως του τι είδους ταξίδι θέλει να κάνει, business trip, family trip, ένα συνδυασμό αυτών, leisure κτλ., θα δει την ίδια πληροφορία παγκοσμίως, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και να μπει. Το δικό μας το value proposition είναι ότι εμείς θα δώσουμε μια εξατομικευμένη πληροφορία στο χρήστη, θα είναι διαφορετική και θα πούμε σε ποιες διαστάσεις είναι διαφορετική
στη συνέχεια. Και έτσι, αυτό που καταφέρνουμε είναι αυτό που είδαμε στην αρχή, να αυξάνουμε τις κρατήσεις των ξενοδοχείων, γιατί δίνουμε πληροφορία tailored στο χρήστη. Και αυτή λοιπόν τη στιγμή, εάν κάποιος ξενοδόχος αποφασίσει να εφαρμόσει το δικό μας τη δικιά μας τη λύση, καταφέρνει λοιπόν να αυξάνει τις κρατήσεις του, διότι η σελίδα του booking.com θα παραμείνει ίδια flat, όλοι δηλαδή θα βλέπουν την ίδια flat πληροφορία, ενώ εμείς έχουμε ένα personalized marketing message, το οποίο δίνουμε αναλόγως το profile του user. Είπαμε, θα πούμε συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Και έτσι καταφέρουμε να αυξάνουμε τα conversions των ξενοδοχείων, γιατί πλέον ο χρήστης δεν διαβάζει όλη αυτή την πληροφορία που διάβαζε προηγουμένως, που εγώ προσωπικά δεν έχω διαβάσει ποτέ στα χρήστα ξενοδοχεία, παρά εφόσον αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτή την εταιρεία για να δω τι γράφουν οι ξενοδόχοι και γιατί όλα αυτά τα banners που χρησιμοποιούν και τα marketing text τους δεν τους φέρουν αυτά τα conversions που επιθυμούν. Τώρα, ποιο είναι το unique selling point μας και τι προσπαθούμε να κάνουμε. Έκανε μια σχετική αναφορά και ο Χρήστος από τους Captain Wise σε αυτό. Η Google έχει ορίσει τα 5 στάδια του travel ανάλογα με το final stage στο οποίο βρίσκεται ο κάθε user. Το πρώτο στάδιο είναι το dreaming, θέλω να πάω διακοπές το καλοκαίρι. Θέλω να πάω όμως διακοπές στην Ελλάδα ή θέλω να πάω στην Ισπανία. Και αν πάω στην Ισπανία, στην Βαρκελόνη, στην Ίμπιζα και στην Μύκονο ή στο Πύλιο ή στη Χαλκιδική. Και κάτω κάνουμε ένα roll down μέχρι να φτάσουμε στο συγκεκριμένο προορισμό, συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ημερομηνίες, packs, άτομα δηλαδή κτλ. Δωμάτιο. Αυτό λοιπόν που κάνω. Εντοπίζουμε το είδος του user, όπως βλέπουμε, εάν κάποιος user θέλει να κάνει ένα ταξίδι το οποίο είναι expensive trip, του δίνουμε διαφορετική πληροφορία ανάλογα με το αγοραστικό στάδιο που είναι. Διαφορετική πληροφορία θα πάρει όταν μπει στο website ενός ξενοδοχείου και διαφορετική ανάλογα με την πορεία που έχει μέσα σε αυτό, η οποία μπορεί να διαρκέσει και μήνες. Δηλαδή, χρήστες, ας πούμε, όπως Γερμανοί, είναι όντως γεγονός ότι μπαίνουν τον Ιανουάριο και μετά ξαναμπαίνουν τον Απρίλιο για να κλείσουν τον Αύγουστο. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση τώρα στα current recommender συστήματα. Θα πάρουμε δύο παραδείγματα, απλά για να καταλάβουμε λίγο αυτό που περιγράφω με το funnel. Ας μιλήσουμε λίγο για τα Google Ads. Τα Google Ads, λοιπόν, προσφέρουν κάποια πληροφορία στον end user, η οποία κατά 99% δεν τον αφορά, γι' αυτό αν υπάρχει conversion, είναι 0,05% από Google Ads, από ό,τι έχουμε παρατηρήσει στα logs μας, γιατί η πληροφορία του ότι έχω 20% off τον Ιούνιο αυτή τη στιγμή στην Ίμπιζα, για μένα είναι παντελώς άχρηστη, γιατί δεν ξέρω καν αν θέλω να πάω εκεί, όταν με ακολουθεί η διαφήμιση αυτή στο Google. Επίσης, μου δίνει δηλαδή το end product, δεν με πάει λίγο πιο πίσω να μου προσφέρει κάποιο πιο γενική πληροφορία σχετικά με τις διακοπές μου. Η Amazon πάλι χρησιμοποιεί τεχνικές collaborative filtering και μας προτείνει διάφορα παρόμοια προϊόντα, ας πούμε κάποια wearables, αν θέλω να αγοράσω π.χ. ένα mobile ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά και πάλι αυτή μου δίνει το τελικό προϊόν με την τελική τιμή, χωρίς εγώ, όταν θέλω να αγοράσω κινητό, δεν θα αγοράσω την ίδια στιγμή κάποιο άλλο wearable, κάποιο άλλο συμπληρωματικό αξεσουάρ. Πάλι δεν πιάνει το αγοραστικό μου funnel και το τι θέλω να πάρω. Θα μπορούσε να μου δώσει μια ευρύτερη κατηγορία. Δεν το κάνει λοιπόν κανείς αυτό, να πηγαίνει σε ομόκεντρους κύκλους μέχρι να καταλήξει στο κέντρο που θέλουμε. Η τεχνολογία είναι πάρα πολύ απλή. Η Ophelia είναι ένα software as a service που χρησιμοποιεί ένα JavaScript, το οποίο μπαίνει στο website του ξενοδοχείου και στην booking engine του. Η booking engine είναι third-party providers, οι οποίες εξυπηρετούν τους ξενοδόχους και διαχειρίζονται τις απευθείας κρατήσεις τους. Εμείς μετά χρησιμοποιούμε κάποιους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που θέλει ο user, το προφίλ που είπαμε προηγουμένως, που είπαμε είναι δυσδιάστατο, αποτελείται από το στάδιο στο αγοραστικό στο οποίο βρίσκεται ο user και από το ποσό το οποίο θέλει να διαθέσει και μπορεί. Να μιλήσουμε λιγάκι για το addressable market size και το market share το δικό μας και το μοντέλο. Το 2016 το Hotel Industry Online θα είναι στα bookings, θα ανέλθει στα 140 δισεκατομμύρια περίπου. Από αυτά, κατά μέσο όρο το 24% είναι direct από το κανάλι, δηλαδή πώληση του ξενοδοχείου. Εμείς λοιπόν παίρνουμε κατά μέσο όρο γύρω στο 2,3% commission.
Οπότε, με την αύξηση αυτή που κάνουμε, εάν απευθυνόμασταν σε όλη την αγορά, θα είχαμε γύρω στα 420 εκατομμύρια έσοδα. Θα σας πω αυτό το λόγο για να μιλήσουμε μετά λίγο και για το revenue το δικό μας. Τώρα, το go-to-market έχει διάφορα στάδια. Το βασικό είναι το direct κανάλι, το οποίο μέσω του Kayak ή του Splendid και τα λοιπά, βρίσκουμε κάποιους ξενοδόχους οι οποίοι απευθύνονται στο δικό μας το προφίλ και μετά τους αναζητούμε μέσω του LinkedIn, είτε το αντίστοιχο γίνεται μέσω από κάποια hotel digital marketing agencies, τα οποία διαχειρίζονται το search engine optimization του ξενοδόχου, τα Google Ads, τα social media, το marketing κτλ. Τώρα, επίσης, θέλουμε να έχουμε κάποια synergies με μεγάλες booking engines και από τον επόμενο χρόνο και έπειτα θέλουμε να περάσουμε και σε associations και clubs, καθώς και κάποια μεγάλα global PR, όπως το TNUS και το i4Travel. Ανταγωνισμός direct δεν υπάρχει, γιατί στον τουρισμό δεν γίνεται ουσιαστικά κάποιο online personalization. Indirect, τα ανταγωνισμό έχουμε οπουδήποτε γίνεται booking, είτε είναι από τους travel agents, είτε είναι από τους tour operators. Έχουμε μεγάλα business travel management συστήματα και εταιρείες όπως η Concur, η οποία διαχειρίζεται, ας πούμε, χιλιάδες κρατήσεις π.χ. από την Coca-Cola εταιρικά κτλ. Οι OTAs που αναφέρουμε προηγουμένως. Έχουμε ένα boom στα mobile apps όπως το Hotel Tonight, για last minute το συγκεκριμένο booking. Airlines όπως η British, η οποία προσφέρει ένα πακέτο μαζί με το εισιτήριο, στο οποίο μπορείς να κλείσεις και κάποιο ξενοδοχείο που σου προτείνει. Και τέλος, φυσικά, ανταγωνιζόμαστε και όχι online, συστήματα, αλλά και το τηλέφωνο και το email. Τώρα έχουμε εγγεγραμμένη στην πλατφόρμα μας γύρω στα 85 ξενοδοχεία. Έχουμε επεξεργαστεί πάνω από 100.000 users και αυτό είναι το annual revenue που σας έλεγα προηγουμένως, ότι μπορούμε κατά μέσο όρο να πετύχουμε από τα ξενοδοχεία μας και η αύξησή μας είναι γύρω στο 56,52%. Τα milestone μας είναι να πάρουμε τουλάχιστον 20 ξενοδοχεία pain μέχρι το τέλος αυτού του εξαμήνου και να έχουμε το πρώτο μεγάλο μας group μέσα στο επόμενο quarter και θέλουμε να έχουμε και ένα affiliation με μια μεγάλη booking engine, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το πελατολόγιο της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω ότι από το Μάιο και έπειτα θα έχουμε και κάποια openings για jobs και μπορείτε να μας αναζητήσετε εδώ στο ferial.com. Ευχαριστούμε και εμείς. Υπάρχουν ερωτήσεις? Το personalization γίνεται πάνω στο website του ξενοδοχείου. Δηλαδή, ο user, ενώ πληρογείται, βλέπει κάποια πληροφορία αναλόγως με το τι επιθυμεί, τι είδους ταξίδι θέλει να κάνει. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτηση. Ναι, νομίζω απαντήθηκε κιόλας. Mm. Επόμενο, ο κύριος. Η ερώτηση είναι αν οι αλγόριθμοι που υλοποιείται αφορούν μονάχα ξενοδοχεία ή έχουν και ευρύτερες εφαρμογές. Όπως είπαμε, το vision μας είναι να είμαστε across industries, να μπορούμε να διαχειριζόμαστε οποιοδήποτε είδος request. Αυτή τη στιγμή όμως τα features που έχουμε είναι features των ξενοδοχείων, όπως το TourSmart που μας παρουσίασαν τα παιδιά. Μπορεί και αυτό να γίνει applied παντού. Απλά αυτή τη στιγμή τα features που διαχειρίζονται και αυτοί και εμείς είναι ξενοδοχειακά. Δεν ξέρω αν απαντάω στην ερώτηση. Ναι. Επόμενη. Ο κύριος στο βάθος. Mm-hmm.
Ναι. Καταρχάς, ναι, μπορούν να δουλεύουν και το Booking.com και εμάς και την Expedia και το Kayak και οποιονδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο point of sale μπορεί να έχει οποιοδήποτε ξενοδόχος. Ο σκοπός είναι να γίνεται η κράτηση μέσω ημών. Ήδη οι Booking Engines τους παίρνουν ούτως ή άλλως κατά μέσο όρο 1-2%. Εμείς η επόμενη φάση του προϊόντος που θέλουμε να περάσουμε είναι ακριβώς αυτή, το λεγόμενο Perk Banner. Δεν το έχουμε εφαρμόσει αυτό ακόμα στα ξενοδοχεία, στο οποίο ένα μέρος από αυτό που κερδίζεται θα πηγαίνει και στην τσέπη του πελάτη, δηλαδή θα κερδίζει κάποιο free breakfast κτλ. Αλλά απλά ακόμα δεν το έχουμε εφαρμόσει στην πράξη. Ο κύριος. Η ερώτηση είναι αν οι πελάτες σας μέχρι τώρα βρίσκονται στην Ελλάδα ή είναι και στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι πελάτες μας είναι στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και ξενοδοχεία από τη Μαλαισία μέχρι το Ντουμπάι, μέχρι τη Σρι Λάνκα. Μεγάλα resorts είναι αυτά, Ναμίμπια κτλ. Ωραία. Υπάρχει χρόνος για άλλη μία ερώτηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Στο βάθος, ο κύριος. Η ερώτηση είναι από πού αντλείτε τα δεδομένα, έτσι ώστε να προκύψει η προσωποποίηση των προσφορών. Ναι, από το JavaScript που είναι στο website του ξενοδοχείου και στην Booking Engine. Τα στοιχεία του πελάτη, πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα προφίλ για κάθε πελάτη, έτσι ώστε να τους σερβίρετε μια προσωποποιημένη προσφορά. Ναι, ναι, έχουμε συλλέξει αρκετά στοιχεία. Στην αρχή δεν λειτουργούσαν οι αλγοριθμοί μας. Κάναμε με άλλα datasets πειράματα, γιατί έπρεπε να έχουμε πάρα πολλά στιγμιότυπα, τα λεγόμενα προφίλ, δηλαδή τα vectors στα οποία υπάρχουν, τα data points στα οποία δείχνουν ότι η χ συμπεριφορά σημαίνει χ αγορά. Δηλαδή, εγώ που μπαίνω το πρωί με Mac και τα λοιπά και κάνω αυτή την κίνηση, σημαίνει ότι θα κλείσω στα σχήμα, το λέω πάλι, σουίτα. Εφόσον μαζέψαμε πάρα πολλά τέτοια δεδομένα, μετά ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε το προϊόν μας. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα για μας, γιατί θέλει ένα διάστημα μέχρι να εκπαιδευτούν οι αλγόριθμοι σε αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, οι επόμενοι ομιλητές είναι μαζί μας σε Open Coffee από το πρώτο κιόλας, νομίζω, event, τον Ιούνιο του 7. Μετά από αρκετές startup, έχουμε πλέον τη χαρά να τους έχουμε να μας παρουσιάσουν την εταιρεία τους. Οι Γιάννης Νούσης και Στέφανος Βασδέκης θα μας παρουσιάσουν το Travel Myth. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης και μαζί με τον Στέφανο είμαστε οι δημιουργοί της Travel Myth. Έχουμε ξεκινήσει την πρώτη μας εταιρεία το 1998 στο ίντερνετ που είχε να κάνει με web hosting και από τότε έχουμε κάνει και άλλες εταιρείες που είχαν σε άλλους τομείς, για παράδειγμα e-commerce, social networks, travel και online marketing. Σήμερα θα θέλαμε να μιλήσουμε για την Travel Myth, με την οποία ασχολούμαστε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Τι είναι λοιπόν η Travel Myth? Είναι η μηχανή αναζήτησης για ξενοδοχεία, που οι χρήστες της βρίσκουν τα καλύτερα ξενοδοχεία με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους. Ας δούμε πώς λειτουργεί. Υπάρχουν 55 κατηγορίες που μπορούμε να διαλέξουμε, όπως για παράδειγμα να αναφέρω μερικές ενδεικτικά. Ξενοδοχεία που είναι μπροστά στη θάλασσα, ξενοδοχεία που μπορεί να είναι ιστορικά κτίρια, που μπορεί να είναι κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα, που να έχουν free wifi, να δέχονται κατοικίδια και άλλα. Ας δούμε ένα παράδειγμα πώς λειτουργεί. Στο παράδειγμά μας έχουμε ψάξει ξενοδοχεία που ήταν παλιά κάστρα, είναι πολυτελή και έχουν πολύ καλό σπα. Και έχουμε περιορίσει την αναζήτησή μας ώστε να δούμε ξενοδοχεία στην Ευρώπη. Η Travel Myth μας προτείνει τα καλύτερα ξενοδοχεία με βάση τα κριτήρια που επιλέξαμε. Και μας δίνει πληροφορίες για όλα τα κριτήρια που διαλέξαμε, καθώς και για κατηγορίες που ανήκουν στα ξενοδοχεία αυτά, εξτρά κατηγορίες από αυτά που επιλέξαμε. Τώρα, αν βάλουμε τις ημερομηνίες για τις οποίες θέλουμε να ταξιδέψουμε, βλέπουμε σύγκριση τιμών σε διάφορα sites κρατήσεων, με τους διαθέσιμους τύπους δωματίων, έτσι ώστε όταν θέλουμε να κλείσουμε, να επιλέξουμε την καλύτερη τιμή και τον τύπο δωματίου που μας ενδιαφέρει. Εάν καταλήξουμε ότι θέλουμε να κλείσουμε το ξενοδοχείο μας σε κάποιο site κρατήσεων, τότε η Travel Myth μας μεταφέρει σε αυτό, ώστε να ολοκληρώσουμε εκεί πέρα. Να δούμε τώρα το τοπίο στις κρατήσεις online ξενοδοχείων.
για να δούμε και πού τοποθετούμαστε εμείς και ποιος είναι ο ανταγωνισμός μας. Στη βάση της πυραμίδας υπάρχουν τα sites των ξενοδοχείων, τα οποία είναι και τα περισσότερα. Από πάνω τους υπάρχουν οι OTAs, οι online travel agencies, τα sites κρατήσεων, που έχουν δεκάδες ή χιλιάδες ξενοδοχεία. Και μετά από αυτά υπάρχουν οι meta search engines, που συγκρίνουν τις τιμές στα διάφορα sites κρατήσεων. Για να δούμε τα μεγέθη αυτών των εταιριών, στους OTAs το Booking.com ανήκει στη Priceline, και όταν λέμε ανήκει, εννοούμε ότι το 94% των εσόδων της Priceline το 2014 ήταν από το Booking.com. Οπότε, όταν λέμε Booking.com, είναι Priceline. Και η Priceline είναι μια εταιρεία που έχει αξία 62 δις δολάρια. Η όμιλος Expedia, που έχει το Hotels.com και άλλα brands, είναι μια εταιρεία των 12,5 δις. Στις Meta Search Engines, πάλι οι εταιρείες είναι δισεκατομμυρίων. Αυτό που το πλεονέκτημα που προσφέρουν οι Meta Search Engines είναι ότι έχουν πολύ περισσότερα ξενοδοχεία από τους OTAs, γιατί παίρνουν από όλους αυτούς, και επιπλέον συγκρίνουν τις τιμές τους για να μπορέσει ο τελικά ο ταξιδιώτης να βρει τη χαμηλότερη. Εκτός από αυτά, μπορεί κάποια Meta Search Engine να προσφέρει και κάτι άλλο. Δηλαδή, το TripAdvisor δεν είναι ένα site που ξεκίνησε σαν Meta Search Engine. Ξεκίνησε σαν site κριτικών, εκεί είναι η δύναμή του, αλλά μετά έβαλε το Meta Search. Εμείς τοποθετούμαστε στα Meta Search Engines, γιατί κάνουμε σύγκριση τιμών από τους διάφορους OTAs, αλλά επικεντρωνόμαστε στα recommendations. Δηλαδή, στο να προτείνουμε ποια είναι τα καλύτερα ξενοδοχεία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του χρήστη. Όπως δηλαδή το TripAdvisor είναι το δυνατό του σημείο, είναι οι κριτικές και έχει και MetaSearch, εμάς το δυνατό μας σημείο είναι οι προτάσεις που κάνουμε και μετά κάνουμε το MetaSearch. Ο ανταγωνισμός μας είναι από παντού. Πρώτα απ' όλα στα MetaSearch, travel sites σαν το TripAdvisor έχουν προσθέσει το MetaSearch για να κάνουν monetization καλύτερο. Οι OTAs έχουν γίνει Meta Search Engines. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα από το lastminute.com, που εκτός από τη δική του προσφορά, δείχνει και τις προσφορές των ανταγωνιστών του και συγκρίνει τις τιμές τους. Και οι μεγάλοι OTAs έχουν ήδη μπει πολύ δυνατά στον χώρο του Meta Search, εξαγοράζοντας τις μεγάλες Meta Search Engines. Το 2012 η Priceline αγόρασε το Kayak για 1,8 billion, και λίγους μήνες αργότερα η Expedia αγόρασε το 60% του Trivago για περίπου 600 εκατομμύρια. Οπότε, εκτός από καθ' αυτά τα meta searches όπως το Kayak και το Trivago, έχουμε και και άλλα travel sites σαν ανταγωνισμό στο meta search και τους OTAs. Και στο recommendation όμως, πάλι έχουμε ανταγωνισμό από παντού. Τα travel sites προσπαθούν να δίνουν recommendations, οι meta search engines επίσης. Οι OTAs και αυτοί μπαίνουν στο χώρο και ακόμα και τα travel sites, δηλαδή το site αλυσίδων, προσπαθούν να κάνουν recommendation για ποιο είναι το καλύτερο ξενοδοχείο να μείνεις από την αλυσίδα τους. Οπότε, μέσα σε όλον αυτόν τον ανταγωνισμό, το ερώτημα είναι τι διαφορετικό έχουμε εμείς και πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε. Το βασικό είναι η διαφορετική προσέγγιση που έχουμε στον τρόπο που κατατάσσουμε τα ξενοδοχεία στα αποτελέσματα. Οι άλλοι κατατάσσουν τα ξενοδοχεία ανάλογα με τις κριτικές που έχουν, ή με τις καλύτερες προσφορές, ή με το ποιο πληρώνει περισσότερο για να είναι πιο ψηλά στα αποτελέσματα. Και όταν ένας επισκέπτης πει ότι θέλω ένα ξενοδοχείο με σπα, αυτό που κάνουν είναι να φιλτράρουν τα αποτελέσματα, να διώξουν τα ξενοδοχεία που δεν έχουν σπα, να αφήσουν μόνο αυτά που έχουν, αλλά δεν πειράζουν την κατάταξη. Ανεξάρτητα από το αν το σπα του ξενοδοχείου είναι καλό ή δεν είναι καλό. Εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, όταν μας ζητήσει σπα, θα κατατάξουμε τα ξενοδοχεία ανάλογα με το ποιο έχει το καλύτερο σπα. Όχι με τις κριτικές ή ποιο έχει την καλύτερη τιμή. Και σε κάθε κατηγορία έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, στο παράδειγμα του σπα, είναι κάτι που εξαρτάται αποκλειστικά από το ξενοδοχείο. Αν πάμε όμως στην κατηγορία σκι, τότε δεν έχει να κάνει με το ξενοδοχείο, έχει να κάνει με το χιονοδρομικό κέντρο που είναι κοντά στο ξενοδοχείο. Πόσο καλό είναι το χιονοδρομικό κέντρο και πόσο κοντά βρίσκεται. Οπότε, εμείς έχουμε συγκεντρώσει όλα τα χιονοδρομικά κέντρα στον κόσμο, νομίζω έχουμε περίπου 4.500, και έχουμε προσπαθήσει να τα κατατάξουμε ποιο είναι καλύτερο από ποιο. Σε ένα άλλο παράδειγμα, στη νυχτερινή ζωή, δεν έχει να κάνει ούτε με το ξενοδοχείο, ούτε με κάτι μόνο που είναι κοντά, αλλά με ολόκληρη την περιοχή που είναι κοντά, πόσα μπαρ και κλαμπ έχει και πόσο καλά είναι αυτά. Προφανώς, όταν κάνει μια συνδυαστική αναζήτηση, λαμβάνουμε υπόψη μας
τη βαθμολογία που παίρνει κάθε κατηγορία που τον ενδιαφέρει για να του δώσουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος που μπορεί κάποιος να βρει χρήσιμο το Travel Myth. Ένας άλλος είναι οι απαντήσεις που γράφουμε στην ερώτηση γιατί κάθε ξενοδοχείο είναι στην κάθε κατηγορία. Σε αυτό το παράδειγμα, έχει ψάξει κάποιος τα ξενοδοχεία που ήταν παλιά κάστρα και βλέπει πληροφορίες για το πότε χτίστηκε και ποιο είναι το στυλ του. Ενώ αν είχε ψάξει για γκουρμέ, στην κατηγορία γκουρμέ, τότε οι απαντήσεις που θα διάβαζε θα ήταν για τα εστιατόρια του ξενοδοχείου. Πόσο καλά είναι ή τι ιδιαίτερο προσφέρουν. Μέχρι στιγμής έχουμε γράψει 16.000 τέτοιες απαντήσεις και είναι πληροφορίες που δεν υπάρχουν ούτε στους OTAs, υπάρχουν στο ίντερνετ, αλλά είναι δύσκολο να τις βρεις μόνος. Είναι πολύ καλύτερα όταν κάποιος έχει ψάξει για κάστρα και έχει τα αποτελέσματα να μπορεί να τα διαβάσει για όλα τα κάστρα που βλέπει, την πληροφορία ακριβώς που τον ενδιαφέρει. Ο άλλος λόγος είναι ότι έχουμε κατηγορίες που δεν υπάρχουν αλλού. Παράδειγμα είναι τα skins και out hotels. Αυτό σημαίνει ότι έξω από την πόρτα του ξενοδοχείου ακριβώς είναι το lift. Ή την κατηγορία Infinity Pool, που σημαίνει ότι έχουν πισίνες που έχουν θέατρο άπειρο, ή ξενοδοχεία που ήταν παλιά μοναστήρια, σαν πιο ιδιαίτερη κατηγορία, ή ξενοδοχεία που είναι ουρανοξύστες και άλλες τέτοιες. Οπότε, αν κάποιος θέλει να ζητήσει κάποιο ξενοδοχείο σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, ή συνδυαστικά να διαλέξει μία από αυτές τις κατηγορίες σε κάποια από τις άλλες 55, μπορούμε να πούμε ότι τέτοια αναζήτηση αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει μόνο στο Travel Myth. Και σε σχέση με τους OTAs που προσπαθούν να κάνουν recommendation, το πλεονέκτημά μας, που είναι κάτι που δεν μπορούν να το αλλάξουν ποτέ, είναι ότι εμείς έχουμε πολύ περισσότερα ξενοδοχεία. Γιατί παίρνουμε από πολλούς OTAs. Οπότε μπορεί το καλύτερο recommendation να πρέπει να γίνει για ένα ξενοδοχείο που ένας OTA δεν το έχει, οπότε δεν θα μπορεί να το κάνει recommend. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι χρήστες μας μπορούν να ανακαλύψουν ξενοδοχεία τα οποία θα τους αρέσουν, γιατί έχουν καλή βαθμολογία στις κατηγορίες που ήδη έχουν επιλέξει. Και αυτά τα ξενοδοχεία δεν θα ήξεραν καν ότι υπάρχουν, αν χρησιμοποιούσαν τους παλιούς τρόπους. Για το επιχειρηματικό μας μοντέλο δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, γιατί δεν υπάρχει κάποια καινοτομία. Χρησιμοποιούμε ακριβώς το ίδιο δοκιμασμένο και επιτυχημένο μοντέλο που χρησιμοποιούν οι Meta Search Engines, το οποίο είναι είτε ποσοστό επί των κρατήσεων, είτε πληρωμή per click που φεύγει προς τα sites κρατήσεων, είτε διαφημίσεις. Και αυτοί είναι οι πελάτες μας. Για το πώς προσελκύουμε τους χρήστες, χρησιμοποιούμε όλους τους τρόπους online marketing, αλλά εδώ πρέπει να αναφέρουμε ιδιαίτερα το pay-per-click, δηλαδή τις διαφημίσεις στις μηχανές αναζήτησης, γιατί εκεί είναι που γίνεται η πραγματική μάχη. Και πάλι για να δώσουμε μια εικόνα του πόσο μεγάλη είναι αυτή η μάχη, το 2014 η Priceline ξόδεψε 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια για online marketing και τα περισσότερα από αυτά πήγανε σε Google AdWords. Πού βρισκόμαστε τώρα? Είμαστε 6 μήνες μετά το launch και είχαν προηγηθεί άλλοι 6 μήνες που ήμασταν σε κλειστή beta. Συνολικά ασχολούμαστε 2,5 χρόνια με το Travel Myth. Τον πρώτο χρόνο ασχολούμασταν αποκλειστικά με το να γράψουμε τον αλγόριθμο. Αυτό που έχουμε πετύχει είναι το product validation. Δηλαδή, υπάρχουν χρήστες που βρίσκουν χρήσιμο το προϊόν και το χρησιμοποιούν και κάποιοι μάλιστα είναι και ενθουσιώδεις από αυτούς. Η ομάδα μας είμαστε εμείς οι δύο και freelancers που δουλεύουν online. Έχουμε αποφασίσει αυτή τη φορά να κρατήσουμε την ομάδα μας αποκλειστικά online για όσο περισσότερο μπορούμε. Το project το έχουμε χρηματοδοτήσει μόνοι μας. Δεν είναι η πρώτη μας startup, γι' αυτό μπορούμε και το κάνουμε αυτό. Ενδεχομένως να ζητήσουμε εξωτερικά κεφάλαια αργότερα, αλλά ελπίζουμε ότι αυτό όταν το κάνουμε θα είναι όταν θα χρειαζόμαστε acceleration capital, δηλαδή θα έχουμε βρει το product market fit και θα θέλουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη. Μέχρι στιγμής οι αγορές όπου παρουσιάζεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και οι περισσότερες κρατήσεις είναι της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελβετίας και η χώρα, τα ξενοδοχεία της οποίας έχουν πάρει τις περισσότερες κρατήσεις είναι πάλι η Μεγάλη Βρετανία. Αυτό που κάνουμε είναι ότι βελτιώνουμε το προϊόν μας καθημερινά και ένας πολύ σημαντικός τρόπος είναι ότι καταγράφουμε τη χρήση που κάνουν οι χρήστες μας. Έχουμε φτιάξει και δικό μας σύστημα που το κάνει αυτό, ώστε να καταγράφουμε τα πάντα και να τα αναλύουμε και να βασιζόμαστε σε αυτά. Και το άλλο είναι ότι κυνηγάμε κάποιες πολύ σημαντικές συμφωνίες, οι οποίες παίρνουν πολύ χρόνο και είναι πολύ δύσκολες, αλλά αν πετύχουμε τουλάχιστον κάποιες από αυτές, θα μας βοηθήσουν πολύ στην ανάπτυξη. Πριν περάσουμε σε ερωτήσεις, θέλουμε να σας ζητήσουμε κάτι. Την επόμενη φορά που θα ψάχνετε για ξενοδοχείο ή όποτε θέλετε, χρησιμοποιήστε 5 λεπτά το Travel Myth και στείλτε μας ένα email με ένα σχόλιο. Ό,τι και να μας πείτε, θα μας είναι πολύ χρήσιμο. Σας ευχαριστούμε.
Και εμείς ευχαριστούμε. Ερωτήσεις. Η ερώτηση είναι πώς καταφέρνουμε να κάνουμε με έναν έξυπνο, γρήγορο και ευέλικτο τρόπο rating σε 55 κατηγορίες. Και οι κατηγορίες που μπαίνουν πράγματα με το χέρι είναι ελάχιστες. Δηλαδή, είναι μια, το beachfront hotels, ας πούμε, που έχουμε βάλει κάποιους ανθρώπους που κοιτάνε το χάρτη και όταν βρίσκουν κάποιο ξενοδοχείο που είναι μπροστά σε παραλία, το σημειώνουν. Αλλά ίσως είναι μόνο αυτό που έχει τόσο πολύ δουλειά από αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει. Κάποιες πληροφορίες. Είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, στην κατηγορία πεντάστερος με ξενοδοχείο είναι πολύ εύκολο να το πάρεις. Το παίρνουμε αμέσως. Λειτουργούμε σαν μηχανή αναζήτησης. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει με τις κατηγορίες. Τα χιονοδρομικά κέντρα τα έχουμε βρει από διάφορες πηγές. Έχουμε γράψει δικά μας bots που βγαίνουν και πηγαίνουν και στα sites των ξενοδοχείων και μαζεύουν πληροφορίες. Αυτό κάναμε περίπου ένα χρόνο, ας πούμε, να το γράψουμε και να το φτιάξουμε. Και μετά με κάποια κριτήρια που έχουμε σκεφτεί εμείς και σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά, το κάνουμε αυτοματοποιημένα, χωρίς να χρειάζεται πολλή δουλειά. Δηλαδή, αν θέλεις κάποιο παράδειγμα ή να σου πω μετά. Να συμπληρώσω κάτι εδώ, ότι το project αυτό δεν θα μπορούσε να ήταν τεχνολογικά υπαρκτό πριν 4 χρόνια. Δηλαδή, τώρα χρησιμοποιούμε τις cloud υπηρεσίες της Amazon, όπου μπορούμε, ας πούμε, έστω και για μία ώρα να ανοίξουμε 1000 υπολογιστές. Αυτό μας δίνει μια δυνατότητα να επεξεργαστούμε δεδομένα πάρα πολύ γρήγορα και έτσι να κατατάξουμε αυτά που θέλουμε. Αλλά γι' αυτό δεν υπάρχουν ακόμα και. Δηλαδή το θέμα του recommendation το κυνηγάνε όλη αυτή τη στιγμή. Είναι τώρα ο καιρός του. Κάτσε, περίμενα. Γιατί χρησιμοποιήσεις 1000 υπολογιστές, πες μας πιο πολλά λίγο, γιατί είναι ίσως ενδιαφέρον. Κοίταξε, εξαρτάται. Ας πούμε, όταν θες να κάνεις scroll το ίντερνετ. Θέλεις 1000 υπολογιστές με 1000 διαφορετικές IPs και να τους βγάλεις έξω να μαζέψουν δεδομένα, παράδειγμα. Okay. Ερώτηση επόμενη. Δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό, γιατί ο κάθε χρήστης, κάθε φορά που ταξιδεύει, είναι μια διαφορετική προσωπικότητα. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να ταξιδέψεις για λόγους διασκέδασης, μετά να ταξιδέψεις για business. Κάθε φορά ταξιδεύεις για ένα τελείως διαφορετικό λόγο. Οπότε δεν μας πειράζει τόσο αυτό. Από την άλλη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις φυσικά το site χωρίς να βάλεις κανένα κριτήριο και ακόμα και εκεί η κατάταξη που κάνουμε σε ξενοδοχεία έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με αυτή που θα έβλεπες σε ένα κλασικό site. Κοίταξε, αν διαλέξει πάρα πολλές επιλογές και του δώσουμε αποτέλεσμα, θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αν δεν του δώσουμε αποτέλεσμα, θα αρχίσει να βγάζει. Να φέρει επιλογές μέχρι να βρει. Σαφές. Η κυρία. Στην κλειστή πέτα είχαν γραφτεί περίπου 1000. Είχαν γραφτεί μόνοι τους, δεν τους επιλέξαμε. Στείλαμε σε όλους. Στην αρχή είχαμε στείλει σε αυτούς που γράφτηκαν πρώτοι, σε πιο κλειστούς φίλους και μετά το στείλαμε σε όλους. Okay. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο κύριος.
Εξαρτάται τι είναι αυτές οι επιλογές. Δηλαδή, έχουμε... Ναι, έχουμε κατηγορία... Έχουμε σαφές, κατηγορία tree house hotels. Και έχουμε και κατηγορία aquarium hotels. Αν βάλεις αυτές τις δύο, κόλλησε, δεν θα σου βγάλει κάτι. Ναι. Αν βάλεις πεντάστερα και pet friendly και family friendly και που να έχουν πισίνα και να έχουν parking και να έχουν wifi και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, μπορεί να φτάσει 10 επιλογές και να βγάζει αποτελέσματα. Και να κλείσω εγώ με μία. Το κύριο acquisition κανάλι σας είναι το search ή το paid. Το free, το organic και το paid ή κάτι άλλο ίσως. Στην αρχή το paid, μετά το επελπιστούμε και το free. Αυτό που κάνουμε είναι ότι τρέχουμε πειράματα marketing experiments. Έχουμε τρέξει καμία τριανταριά μέχρι τώρα. Τα δύο έχουν δουλέψει από αυτά. Πρέπει να βρούμε και άλλα. Θα μπορούσαμε να βασιστούμε σε αυτά τα δύο, να κάνουμε scale από αυτά και να σταματήσουμε όλα τα υπόλοιπα, να γίνουμε αύριο το πρωί μια profitable εταιρεία. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να δοκιμάσουμε και άλλα και να δουλέψουν και άλλα για να μεγαλώσουμε περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Εμείς. Ακολουθεί ο κύριος Αχιλλέας Χατζηνίκος, που θα μας ταξιδέψει με ελικόπτερο. Καλησπέρα σας από το Jurassic Park της πληροφορικής. Δεν είναι δικό μου. Πριν από 10 μέρες ήμουνα σε μια βράβευση και το είπε ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης, ήμασταν και οι δυο μαζί, οπότε καταλαβαίνετε, εκεί ήταν όλο το Jurassic Park. Να υποθέσω ότι πατάω κάτι εδώ και μεγαλώνει. Α, οκ, μόνο τα βελάκια λοιπόν. Τέλεια. Θα αρχίσω, εμείς ξέρετε, οι παλιοί έτσι μας αρέσει να προκαλούμε λιγάκι, άρα θα αρχίσω λίγο προβοκατίβλη. Ισχυριζόμαστε ότι αυτό που κάναμε είναι παγκοσμίως πρωτότυπο. Μέχρι τώρα δεν βρέθηκε κανείς να μας πει κατάμουτρα ότι λέμε ψέματα. Ούτε ότι απέχουμε έστω και ελάχιστα από την αλήθεια. Συνεπώς, θα σας δώσω τον ορισμό του Tripping View. Και θα σας πω ότι το Tripping View είναι ένα παγκοσμίως πρωτότυπο site, το οποίο παρουσιάζει από ελικόπτερο, σε βίντεο και φωτογραφίες, τις ακτογραμμές των χωρών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου προς το παρόν. Και όταν λέμε τις ακτογραμμές, εννοούμε όλη την ακτογραμμή της χώρας που επιλέχτηκε, μέτρο προς μέτρο. Δεν λείπει δηλαδή από τις εικόνες που είναι και φωτογραφίες και βίντεο, ούτε ένα μέτρο από την ακτογραμμή της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Μάλτας, της Ισπανίας και του κομματιού της Πορτογαλίας που βλέπει νότια, στη Μεσόγειο δηλαδή, και λίγο έξω από τον Ατλαντικό. Αυτό είναι το Tripping View. Είναι όντως πρωτότυπο. Ή μάλλον γιατί είναι πρωτότυπο. Μέχρι σήμερα πουθενά δεν έχει παρουσιαστεί ταυτόχρονα σε ένα site και βίντεο και φωτογραφία από το ίδιο σημείο ή για το ίδιο σημείο. Και δεν έχει παρουσιαστεί καμία ακτογραμμή καμίας χώρας, που είναι προορισμός διακοπών προφανώς, σε βίντεο και φωτογραφίες ταυτόχρονα συγχρονισμένες και προφανώς γεωδετημένες από ελικόπτερο. Άρα λοιπόν η πρώτη πρωτοτυπία είναι ότι είναι συνύπαρξη του οπτικού περιεχόμενου σε βίντεο και φωτογραφίες. Το δεύτερο είναι ότι είναι όλο το υλικό από τον αέρα, από ελικόπτερο, από χαμηλό ύψος βέβαια. Η τρίτη πρωτοτυπία είναι ότι δεν παραλείπουμε ούτε μισό μέτρο, ούτε ένα μέτρο από την ακτογραμμή της χώρας που επιλέχτηκε.
ανεξάρτητα αν κολυμπιέται ή δεν κολυμπιέται, αν είναι διάσημη, δημοφιλής ή όχι. Ο λόγος είναι διότι θέλουμε το υλικό να είναι πλήρες και ο άλλος λόγος είναι ότι όπου κάποιος δεν κολυμπάει κάνει ψαροντούφεκο και όπου δεν κάνει ψαροντούφεκο κάνει μακροβούτια και όπου δεν κάνει μακροβούτια απλώς κοιτάζει. Άρα λοιπόν η ιδέα να έχεις την ολοκληρωμένη εικόνα της ακτογραμμής της χώρας που θέλεις να πας διακοπές ή που ονειρεύεσαι να πας διακοπές, εμείς νομίζουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο οπτικό υλικό που σε βοηθάει να διαλέξεις καλύτερα το πού θα κάνεις τις επόμενες διακοπές σου. Και αν θέλετε, αυτό θεωρούμε ότι είναι και το όραμά μας. Το όραμά μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που ο κόσμος διαλέγει πού θα πάει τις επόμενες διακοπές του. Να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα να δεις πρώτα πριν αποφασίσεις. Και μάλιστα να δεις σαν να είχες την ευχέρεια να νοικιάσεις ένα ελικόπτερο, να κάτσεις δίπλα στον πιλότο, να πετάξεις πάνω από τα μέρη, τα νησιά ή τους προορισμούς που θέλεις να δεις, να δεις πώς είναι και αν σ' αρέσει και δεις και κάποιο ξενοδοχείο που σ' αρέσει, τότε να μπεις να δεις και πόσο κάνει και τι χαρακτηριστικά έχει. Εγώ ήδη έχω βρει αρκετές συνεργασίες εδώ και ευχαριστώ τους οργανωτές που μας δώσαν την ευκαιρία να ακούσουμε για το Captain Wise και να ακούσουμε και για το Travel Myth. Αυτά είναι πιο κοντά στη δικιά μου κατανόηση ότι μπορούμε να βρούμε συνεργασίες. Και θα ήθελα να έχω μια κουβέντα είτε μετά είτε κάποια στιγμή με τους ιδρυτές ή τις επικεφαλής των δύο αυτών προσπαθειών. Το τρίτο που θεωρούμε εμείς ότι είναι πρωτότυπο και καινοτομικό είναι ο τρόπος που παρουσιάζουμε το υλικό. Η ιδέα δηλαδή του συγχρονισμένου βίντεο και φωτογραφίας που δεν έχει μέχρι σήμερα ξαναπαρουσιαστεί στο ίντερνετ έτσι όπως το κάνουμε εμείς. Δηλαδή βλέπω βίντεο και εκεί που βλέπω βίντεο ξαφνικά αποφασίζω ότι ήρθε η ώρα να αρχίσω να βλέπω φωτογραφίες. Από το σημείο που μέχρι τώρα έβλεπα το βίντεο μου. Το βίντεο αφού προφανώς είναι γεωδετημένο, περνάει την πληροφορία στις φωτογραφίες και έρχεται ως απάντηση στο έτοιμά μου να δω φωτογραφίες από εδώ και πέρα, έρχεται η κοντινότερη φωτογραφία στο frame στο οποίο σταμάτησα το βίντεο. Οι φωτογραφίες είναι, στο ελικόπτερο είναι 4 φωτογραφικές μηχανές, 3 με ευρυγόνιο φακό και 1 με zoom φακό για να βλέπει κανείς λεπτομέρειες από την ακτογραμμή. Έρχονται λοιπόν οι φωτογραφίες που είναι πλησιέστερα στο σημείο που σταμάτησα το βίντεο. Και αφού λοιπόν δω φωτογραφίες με το κλασικό next previews στον slide, στο slide show μου, αν αρχίσω να θέλω να δω ξανά βίντεο, το μόνο που ζητάω είναι να αρχίσει να παίζει βίντεο, η φωτογραφία ξέρει που είναι, φωνάζει τον video player, φορτώνει το βίντεο που πρέπει, το τρέχει μέχρι εκεί που είναι το δευτερόλεπτο που πρέπει να αρχίσει για να είναι στο σωστό σημείο και αρχίζω και βλέπω βίντεο από εκεί που σταμάτησα τη φωτογραφία. Άρα δεν ψάχνω να βρω πού ήταν η φωτογραφία που έβλεπα στο χάρτη για να ξαναπάω το βίντεο εκεί. Αυτό λοιπόν εμείς το λέμε κόμβικο. Content on map, visual indicator and common control. Δηλαδή ο χάρτης είναι αυτός που οδηγεί το οπτικό υλικό, είναι controller δηλαδή του οπτικού υλικού. Πατάω την πινεζούλα μου, την πάω όπου θέλω και βλέπω είτε βίντεο είτε φωτογραφία. Και ταυτόχρονα είναι και indicator του position, γιατί αυτό το κάνει πάντα ο χάρτης. Ωραία, σας είπα τις χώρες μέχρι τώρα. Είναι η Ευρωπαϊκή Μεσόγειος. Το Μάιο θα κάνουμε την Τουρκία. Και ενδεχομένως το επόμενο βήμα είναι η Καραϊβική. Όταν χειμωνιάσει εδώ, καλοκαιριάζει εκεί. Άρα είναι ευκαιρία να κάνουμε λήψεις από Δεκέμβριο στην Καραϊβική. Προς το παρόν έχουμε 30-32 χιλιάδες χιλιόμετρα λοιπόν που είναι το κομμάτι των ευρωπαϊκών ακτογραμμών. Αυτό κάνει περίπου 300 ώρες βίντεο και κάνει και 600.000 φωτογραφίες. Δηλαδή, αν βάλετε 15 δευτερόλεπτα να δείτε κάθε μία φωτογραφία, θέλετε 322 μέρες. Okay, σας είπα για το συγχρονισμό κτλ. Το παράδειγμα είναι εύκολο, μπορούμε να το δούμε στα γρήγορα. Εδώ βλέπετε βίντεο, σας δείχνει στο χάρτη πού είναι αυτή τη στιγμή το βίντεο που βλέπετε. Εδώ είναι στην Κέρκυρα προφανώς. Εάν ζητήσετε από το σημείο που σταματήσετε το βίντεο να δείτε φωτογραφία, θα πάρετε αυτήν τη φωτογραφία ως κοντινότερη.
Και αν από αυτήν ζητήσετε να δείτε την detailed φωτογραφία αυτής της ευρυγόνιας, θα πάρετε αυτήν ως detail φώτο. Και από εκεί και μετά θα προχωρήσετε και θα ξαναγυρίσετε είτε σε βίντεο, σε φωτογραφίες, θα δείτε πληροφορία για τον προορισμό, θα δείτε πληροφορία για την κοντινότερη παραλία. Ωραία, αυτά θεωρώ ότι τα κάνουν όλα τα site, είναι υποχρέωση ενός travel site να δώσει και άλλες πληροφορίες εκτός από εικόνες. Εμάς θεωρούμε ότι η υποχρέωσή μας δεν εξαντλείται στο να δείξουμε το οπτικό περιεχόμενο που έχουμε συλλέξει, αλλά να δώσουμε και λίγη παραπάνω πληροφορία σε κάποιον, να ξέρει ποιο είναι το μέρος που βλέπει και ποια είναι τα σημεία ενδιαφέροντος στον προορισμό που ξεκίνησε να βλέπει. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που το Tripping View είναι μια 100% ελληνική προσπάθεια, είναι 100% ελληνική σκέψη, 100% ελληνική δημιουργία και ανάπτυξη και 100% ελληνική χρηματοδότηση. Και ελπίζουμε ότι θα μείνει σε ελληνικά χέρια για αρκετά μεγάλο διάστημα, μέχρι να έρθει η στιγμή να γίνει το περίφημο exit strategy από το investment. Μιλάω εδώ που είναι και άλλοι, ας το πούμε, τους βλέπω εδώ τους φίλους τους παλιούς, που λογικό είναι να αναρωτιόνται και πώς θα βγάλουμε λεφτά. Λοιπόν, είμαστε μέχρι τώρα 23 άτομα full time. Δύο σε αυτό που λέμε administration και legal affairs, γιατί όπως ξέρετε το οπτικό περιεχόμενο θέλουν να το κλέβουν πολύ, άρα έχουμε μονίμως ανθρώπους που κυνηγάνε τους κλέφτες. Τέσσερα άτομα είναι στο content management, εκτός από αυτούς που πετάνε και που κάνουν το post-production, αυτοί είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Έχουμε 8 άτομα στο development. Έχουμε 4 άτομα marketing and sales, 2 στο business development και 2 στο finance. Ωραία, το business model, πώς θα βγάλουμε λεφτά από αυτό και γιατί ο κόσμος θέλει να βρει πρώτα προορισμό και μετά να βρει ξενοδοχείο. Νομίζω ότι είναι λογικό ότι πρώτα ψάχνεις προορισμό και μετά ψάχνεις να βρεις πού θα μείνεις αφού αποφασίσεις πού θα πας διακοπές. Το κλασικό, ψάχνουμε διαφημιζόμενους στο site, αφού στο Tripping View θα μπει κάποιος για να δει πού θα πάει διακοπές. Άρα είναι λογικό να θέλουν να διαφημιστούν σε αυτό το site services τουρισμού που έχουν σχέση με τις διακοπές, π.χ. ξενοδοχεία, π.χ. yachts, π.χ. εταιρείες ενοικίασης σκαφών, π.χ. εταιρείες που πουλάνε μαγιό, όλοι αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό ή και που δεν ασχολούνται με τον τουρισμό, αλλά είναι, ας πούμε, στον εφαπτόμενο κύκλο αυτών των υπηρεσιών. Προφανώς παίρνουμε και προμήθειες από τα ξενοδοχεία που κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα βρεις επάνω στις φωτογραφίες και πέστε στα παλικάρια σας που ψάχνουν το χάρτη, να μην ψάχνουν το χάρτη να βρούμε ποια ξενοδοχεία είναι στην ακτή, να δουν ότι στο Tripping View είναι όλα φωτογραφημένα. Οπότε είναι εύκολο να τα βρουν. Άρα λοιπόν παίρνουμε και προμήθειες από τα ξενοδοχεία εφόσον το booking γίνει μέσα από την booking μηχανή στην οποία παραπέμπουμε εμείς. Εμείς δεν είμαστε booking και δεν θέλουμε να γίνουμε booking μηχανή, ούτε θα γίνουμε ποτέ. Θα παραπέμπουμε όμως, θα κάνουμε redirect δηλαδή το traffic είτε στο site του ξενοδοχείου, αν θέλει ο ξενοδόχος, είτε στην booking μηχανή με την οποία συνεργάζεται. Και βέβαια ένα σημαντικό κομμάτι revenues είναι αυτό που εμείς λέμε destination sponsorship, για το οποίο πρέπει να σας πω ότι έχουμε ειδικά ενθουσιώδη υποδοχή από τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού της Ισπανίας, της Μάλτας, από τους τοπικούς οργανισμούς τουρισμού της Νίκαιας των Κανών κτλ. Όσοι είδαν δηλαδή τι κάνουμε, πραγματικά αυτό μας ξάφνιασε και εμάς. Δεν περιμέναμε τέτοια υποδοχή και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν επισήμως οργανισμοί τουρισμού χωρών που δεν είναι στο περιεχόμενο αυτή τη στιγμή, όπως το Μαυροβούνιο που μας ζήτησε να μας πληρώσει για να πάμε να το κάνουμε, όπως και οι Μαλδίβες, όπως και το Μεξικό, από ό,τι θυμάμαι απ' έξω, και η Νότια Αφρικανική Ένωση, κάτω-κάτω το τελευταίο κομμάτι της Νότιας Αφρικής. Προφανώς, το περιεχόμενο, παρότι είναι μοναδικό στον κόσμο, το διαθέτουμε as a service, content as a service. Όποιος θέλει, λοιπόν, να εμπλουτίσει το site του, είτε online, είτε και για offline χρήση,
Όποιος θέλει περιεχόμενο, το σερβίρουμε as a service. Βίντεο και φωτογραφίες, μαζί με ό,τι άλλο είναι και από τον Οκτώβριο και μετά θα μπορούμε να το δίνουμε αυτό και με την τεχνολογία που κάνει το presentation, να μην χρειαστεί κανείς να γράψει και presentation technology ξανά. Να το ξενοδοχείο που μας δείξετε προηγουμένως, το έχουμε κι εμείς. Αυτό σας το δείχνω ως ένα παράδειγμα monetizing και destination sponsorship. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι προφανώς η Βαρκελόνη και αυτό είναι το περίφημο ξενοδοχείο Westin, έτσι. Αυτό το ξενοδοχείο γιατί δικαιούται να είναι στην homepage του TripInView. Αυτή είναι η homepage του TripInView. Με αυτό ξεκινάει το TripInView. Και κάθε 15 δευτερόλεπτα αλλάζει η background photo. Αλλά όταν έχεις 600.000 φωτογραφίες, μπορεί να βάλεις όποια θέλεις για homepage. Γιατί να βάλεις αυτό, αν δεν σε πληρώσει. Ή γιατί να βάλεις τη Βαρκελόνη, αν δεν σε πληρώσει ο Δήμαρχος της Βαρκελόνης. Ή γιατί να βάλεις τη Μύκονο, αν δεν σε πληρώσει ο Δήμαρχος του Μυκόνου. Ή γιατί να βάλεις την Ελλάδα, αν δεν σε πληρώσει ο ΕΟΤ της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, η homepage είναι τεράστιο advertising real estate. Είναι από τις αρκετά πρωτότυπες εφαρμογές διαφήμισης. Γι' αυτό και δυστυχώς όλο το handling του advertising το ξαναγράφουμε από την αρχή, γιατί κανένα από τα έτοιμα software advertising δεν ταιριάζει στο μοντέλο αυτό. Κανένας δεν ξέρει ένα τόσο μεγάλο διαφημιστικό χώρο τι να τον κάνει. Να, η Μάλτα, ας πούμε. Από πού και ως πού δικαιούται να είναι homepage. Επειδή πληρώνει. Να και η Σαντορίνη. Βαλένσια. Νίκαια. Προφανώς ο τρόπος που πάμε στην αγορά είναι ο κλασικός. Δηλαδή, απευθυνόμαστε σε αυτούς και πηγαίνουμε στην αγορά είτε με τα κανάλια, είτε με Salesforce, είτε ευτυχώς και προς μεγάλη μας έκπληξη μας βρίσκουν αυτοί και είτε επειδή τους αρέσει η δουλειά που κάναμε και το υλικό, είτε επειδή το TripInView κατάφερε να διαδοθεί σε 167 χώρες 2 μήνες μετά το λανσάρισμά του, μετά το beta λανσάρισμά του, αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο για μας και πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα θα μας δώσει μια διαφορετική όθηση όταν αποφασίσουμε να αρχίσουμε να μην κρυβόμαστε από τα search engine optimization, γιατί μέχρι τώρα κρυβόμαστε, μέχρι να ολοκληρώσουμε το site. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ερωτήσεις. Στο βάθος. Έχετε δίκιο, μόνο που το Google εννοείται το Street View δεν έχει βίντεο. Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη έλλειψη αυτό. Ναι. Το ξενοδοχείο έχει μια πινεζούλα επάνω που αν την πατήσετε λέει ποιο είναι και σας πηγαίνει μετά στο ξενοδοχείο. Ναι. Είναι σαφές, είναι σαφές. Ο κύριος. Ευχαριστούμε. Ή να το πούμε αλλιώς, ίσως η ερώτηση είναι πόσο γρήγορα αποσβαίνεται το κόστος ή πόσο κοστίζει ένα χιλιόμετρο φωτογράφηση και βιντεογράφηση, αν μπορείτε προφανώς να μοιραστείτε μια τάξη μεγέθους ίσως. Εάν βάλετε 100 ευρώ το χιλιόμετρο, δεν απέσετε έξω. Ως κόστος εννοώ. Οκ. Απαντήσατε. Συμμετέχω ότι όλο γίνεται με πανδρομένα ελικόπτερα, με έναν κάμεραμάν και με ένα πιλότο μέσα. Και επειδή μπορεί να με ρωτήσετε και γιατί δεν το κάνουμε με drone, η απάντηση είναι γιατί είναι ακριβότερο να το κάνουμε με drones. Όσο και αν σας ξαφνιάζει, αν είχαμε χρόνο θα σας το εξηγούσα, χαρτί και μολύβι και θα το καταλαβαίνετε. Κάθε φορά που αλλάζει η ακτογραμμή, θα είμαστε εκεί να την αλλάξουμε. Δηλαδή, εάν χτιστεί ένα ξενοδοχείο καινούριο κάπου, που είναι 1.000 μέτρα ακτογραμμής, θα πάμε να το κάνουμε αυτό το κομμάτι. Είναι 1.000 μέτρα όλο και όλο. Στον προϋπολογισμό έχουμε αυτό το κονδύλι εμείς για ανανέωση του οπτικού υλικού. Και
Εάν τα πράγματα πάνε καλά, φανταζόμαστε ότι σε 5 με 6 χρόνια από σήμερα ενδεχομένως να χρειαστεί να το κάνουμε σε 3D 360 technologies. Αλλά μέχρι τότε είμαστε μια χαρά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Εμείς νομίζουμε ότι είναι θέμα χρόνου να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει το Tripping View. Εάν μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει το Tripping View και είναι δωρεάν, δεν γράφεσαι ούτε συνδρομή, ούτε πρέπει να κάνεις όνει και καλά account για να δεις, ξέρω εγώ, περιεχόμενο, είναι δωρεάν. Αν είναι δωρεάν και είναι να δεις τους τόπους διακοπών ή να ονειρευτείς. Είχε μιλήσει προηγουμένως κάποιος ότι πρώτα κάνει dreaming και μετά κάνεις choosing. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι να βοηθήσουμε να κάνεις dreaming καταρχήν. Αυτό δεν το κάνει κανείς μέχρι τώρα. Δηλαδή, τουλάχιστον το κομμάτι dream, your vacations, το μονοπολούμε. Από εκεί και μετά το see for yourself, your vacation, your possible vacation destination, και αυτό μάλλον το μονοπολούμε. Τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό πληρότητας και σε αυτό το βαθμό πλούτου του περιεχομένου. Δεν βλέπω το λόγο να μην μπει και σε εμάς. Εγώ δεν είπα να μπει μόνο σε εμάς. Ας μπει και σε εμάς. Και αν κρατήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά το site που έχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή 10 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα μέσο χρόνο παραμονής per visit, νομίζω ότι είναι καλούτσικα. Άμα κάτσει 10 λεπτά κάποιος μέσα, θα βρούμε έναν τρόπο να το πάρουμε μισό έτσι. Παντού πετάμε αφού έχουμε πάρει τις κατάλληλες άδειες, οι οποίες σε μερικές χώρες είναι δύσκολες, σε μερικές χώρες είναι εύκολες. Αλλά πουθενά δεν πετάμε χωρίς άδεια. Επόμενο, κύριος. Βέβαια. Βεβαιότατα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα βγάλουμε πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Αλλά εμείς νομίζουμε να βγάλουμε πάρα πολλά λεφτά. Και σίγουρα φαντάζομαι απολαύσατε τη διαδρομή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία παρουσίαση για απόψε ο Νίκος Αναγνώστου θα παρουσιάσει το Discover Room. Καλησπέρα. Είχα σκεφτεί μια ατάκα ανοίγματος, αλλά μετά την παρουσίαση του κύριου Χατζηνίκου πρέπει να την αλλάξω και να σας πω προσδεθείτε, προσγειωνόμαστε. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για το Discover Room, το οποίο είναι μια υπηρεσία που έχει θέσει ένα στόχο, έτσι, ως μεγάλο και ευαγγελικό, όπως κάνουν τα startup, να αλλάξει τον κόσμο των μικρών καταλυμάτων, κάνοντάς τα εύκολο να τα βρεις και εύκολο να τα κάνεις book, να τα κλείσεις. Το ερώτημα που ακούω συνήθως όταν λέω αυτό είναι «Μα καλά, είναι δύσκολο, μπαίνουμε στο booking και βρίσκουμε». Δεν είναι τόσο απλά και είμαι σίγουρος ότι όποιος έχει προσπαθήσει καλοκαίρι στην Ελλάδα να κλείσει σε κάποιο νησάκι, θα έχει αντιμετωπίσει μια σειρά τηλεφωνημάτων, πολλές φορές άγωνων, μια σειρά αναζητήσεων σε μηχανές αναζήτησης για καταλήμματα και θα βρίσκει μόνο online travel agents. Θα ψάχνει να βρει site των καταλήμματων, θα τα βρίσκει στην τρίτη, τέταρτη σελίδα. Μετά τον εντοπισμό και το κλείσιμο θα πρέπει να δώσει μια προκαταβολή, θα πρέπει να ξαναπάρει τηλέφωνο, να πάει στις τράπεζες. Υπάρχει όλη αυτή η ταλαιπωρία γενικώς. Και αυτή η ταλαιπωρία προσπαθούμε εμείς να την βγάλουμε από την εμπειρία του καταναλωτή. Τώρα, πώς θα το κάνουμε αυτό, για να το καταλάβουμε, θα πρέπει να δούμε πρώτα τις αιτίες του προβλήματος. Τα μικρά καταλήμματα, σε αντίθεση με τα μεγάλα ξενοδοχεία, είναι δεύτερη δουλειά. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει για τα περισσότερα μέρη του κόσμου και κυρίως αυτά που υπάρχει εποχικός τουρισμός, όπως κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα. Γιατί κάποιος πρέπει να ζήσει τους 3 μήνες του τουρισμού, αλλά πρέπει να ζήσει και τους υπόλοιπους 9, οπότε πρέπει να κάνει μια δεύτερη δουλειά.
Όταν κάνεις μια δεύτερη δουλειά, δεν έχεις την προσοχή σου αφιερωμένη αποκλειστικά σε ένα αντικείμενο. Συνεπώς, σε κάποιο δίνεις λιγότερη ή αναλογικά λιγότερη σημασία. Νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος του ότι τα μικρά καταλήμματα παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ελλάδα δεν έχουν προχωρήσει να πιάσουν το τεχνολογικό επίπεδο που έχουν τα μεγάλα τους αδέλφια. Υπάρχει ένα πρόβλημα know-how στο σύγχρονο περιβάλλον. Όταν μιλάμε να βρεις και να κλείσεις ένα κατάλημα, βασικά μιλάμε για ίντερνετ. Συνεπώς, το να μπορείς να στηθείς και να δομήσεις την πληροφορία σου έτσι ώστε να είναι εύκολα ευρέσιμη και να ζητήσουμε μέσα στο ίντερνετ, είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται κάποια τεχνογνωσία. Και υπάρχει και ένα θέμα κόστους. Τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε πολλές υποδομές και υπάρχουν τέτοια προγράμματα και υποδομές από πολλά χρόνια στον χώρο της πληροφορικής. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τα μικρά. Μάλιστα, υπάρχει και ένας φόβος σε σχέση με την επένδυση, κατά πόσο οτιδήποτε εξοδέψω θα μου γυρίσει σαν έξτρα έσοδο και σαν απόδοση. Τι σκεφτήκαμε λοιπόν εμείς σαν λύση για αυτό το πρόβλημα? Να πάρουμε ό,τι λύση υπάρχει για τον κόσμο των μεγάλων ξενοδοχείων και να την κάνουμε scale down και να την προσαρμόσουμε στον κόσμο των μικρών καταλήμματων. Και αυτό ακούγεται πολύ αφηρημένο, αλλά θα σας το δείξω πιο διαγραμματικά για να γίνει κατανοητό. Ο κόσμος του hotel software είναι η χαρά του πληροφορικάριου. Από την δεκαετία του 90, ίσως και πριν, μια βασική δομή των συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται είναι αυτή που βλέπετε στο slide. Κάτω-κάτω υπάρχει κάποιο PMS σύστημα, κάποιο property management σύστημα, που είναι το βασικό σύστημα ενός ξενοδοχείου, το οποίο διαχειρίζεται όχι μόνο τις κρατήσεις, αλλά και οτιδήποτε έχει σχέση με τη λειτουργία του. Αυτό το σύστημα επικοινωνεί μέσω ενός ενδιάμεσου, ενός central reservation system, με διάφορους τρίτους, όπως είναι οι online travel agents, όπως είναι διάφορα bed banks που κάνουν χοντρική πώληση κρεβατιών και όπως είναι τα global distribution systems, που είναι κάποια παλιά μονολιθικά συστήματα που χρησιμοποιούν τα ταξιδιωτικά πρακτορία για να διανέμουν διαθεσιμότητες ανά τον κόσμο. Και βέβαια με το να βγάλουν τις διαθεσιμότητες τους στην ιστοσελίδα, στο site τους. Αυτά που έχω βάλει με MOV είναι τα βασικά στοιχεία ενός πλήρους συστήματος που χρησιμοποιεί μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Αυτά λοιπόν έχουμε πάρει εμείς και προσπαθούμε να τα κάνουμε scale down, φτιάχνοντας μια εφαρμογή την οποία διανέμουμε δωρεάν και η οποία παίζει το ρόλο ενός property management συστήματος και είναι η βάση μας και τη διανέμουμε δωρεάν για να μπορεί να διαδοθεί πάρα πολύ εύκολα και άρα να μπορέσουμε και εμείς να αναπτυχθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Έπειτα έχουμε φτιάξει μια μηχανή που μπορούν να τη βάζουν τα μικρά καταλήμματα πάνω στην ιστοσελίδα τους, να παίρνει τις διαθεσιμότητες από την δωρεάν εφαρμογή μας και να τις προβάλλει και να επιτρέπει στους καταναλωτές να κλείσουν δωμάτιο μέσα από την ιστοσελίδα εύκολα και γρήγορα, κάτι που αυτή τη στιγμή στο 90% των μικρών καταλήμματων δεν συμβαίνει. Και υπάρχει και ο ενδιάμεσος, ένα σύστημα που κάνει τη διαχείριση των καναλιών, δηλαδή να μπορεί να τους φέρνει τις κρατήσεις από τους online travel agents και από οποιοδήποτε τρίτο σύστημα θα θέλανε να διασυνδεθούν. Η πρώτη εφαρμογή, το Discover Reservations, έχει βγει πρώτα σε μορφή κινητού και τώρα πια σε μια full web μορφή. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτήν. Δεν έχω τη μετριοφροσύνη να κρύψω ότι τη θεωρούμε την καλύτερη που κυκλοφορεί στον κόσμο αυτή τη στιγμή στην κατηγορία της. Και δεν το λέω, δεν είναι επειδή το λέω εγώ, μας το λένε οι πελάτες οι οποίοι την έχουν χρησιμοποιήσει. Και είναι η βάση για την οποία, από την οποία ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα εγχειρήματά μας. Το δεύτερο προϊόν που σας είπα είναι το Web Bookings, η μηχανή κρατήσεων η δικιά μας, το Booking Engine, το οποίο στην ουσία είναι ένα μικρό site που μπορεί να προβάλλει όχι μόνο τις διαθεσιμότητες του ξενοδοχείου, αλλά και το υλικό του ξενοδοχείου, το φωτογραφικό υλικό και τις πληροφορίες του, με έναν τρόπο πραγματικά ελκυστικό. Και θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει και ένα πλήρες site, αν εξαιρέσεις ότι δεν έχει γενικά στοιχεία για τον προορισμό που συνήθως βάζουν τα ξενοδοχεία. Και το τρίτο προϊόν είναι τα κανάλια. Αυτό το τελειώνουμε τώρα, δεν έχει τελειώσει. Έχουμε στην ουσία υλοποιήσει μια ένωση του συστήματός μας μέσω API με channel management συστήματα και αυτό μας δίνει ένα άνοιγμα σε πάρα πολλά τρίτα συστήματα, πάνω από 50 online travel agents ανά τον κόσμο και αυτά θα τα κάνουμε διαθέσιμα μέσα από ένα συνδρομητικό πρόγραμμα σε όλα τα μικρά καταλήμματα. Η αρχιτεκτονική του συστήματός μας είναι αυτή και αναγνωρίζετε εύκολα τα προϊόντα που σας είπα εκεί πάνω, εκτός από το πράσινο. Το πράσινο είναι κάτι το οποίο το κρατάμε στην πάντα, σαν ρεζέρβα για το μέλλον.
Γιατί στην ουσία τι είναι? Είναι η δυνατότητα να ψάξει κανείς πια μέσα στη βάση όλων των καταλυμάτων τα οποία χρησιμοποιούν τις εφαρμογές μας για να βρει δωμάτιο και να το κλείσει. Θα μπορούσε να γίνει ένα consumer service δικό μας, να γίνει με OTA δηλαδή, ή θα μπορούσε να γίνει ένα API το οποίο να το πουλάμε προς τρίτους OTAs. Αυτά σε σχέση με το service μας. Ποια είναι η αγορά μας? Στην Ελλάδα, ο σύλλογος των ενοικιαζομένων δοκιμαματίων λέει ότι έχει 40.000 μέλη. Οι επίσημες στατιστικές λένε ότι είναι 20.000. Τα Greek Statistics έτσι, έχουν μια μεγάλη απόκληση. Η εξήγηση της διαφοράς είναι ποιοι είναι νόμιμοι και ποιοι δεν είναι νόμιμοι. Και αν βάλουμε τώρα και τους μη νόμιμους που έχουν προκύψει από τη χρήση του Airbnb, νομίζω ότι το νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά δεν θα τολμήσω να πω πόσο. Οι επίσημες στατιστικές για την Ευρώπη μιλάνε για γύρω στις 240.000, οπότε διπλασιάζεται εκεί πέρα για να δείτε και τις ανεπίσημες. Και μια εκτίμηση για τον κόσμο, γιατί δεν έχω βρει κάποιο στατιστικό στοιχείο παγκόσμιο για μικρά καταλήμματα, είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο. Και μιλάω για καταλήμματα τύπου ενοικιαζόμενα δωμάτια, bed and breakfast, guest houses, τέτοιου τύπου. Ποιο είναι το revenue model μας? Μια εφαρμογή free, ξεκινάμε ένα freemium δηλαδή. Δύο εφαρμογές τις οποίες τις δίνουμε με ένα συνδρομητικό σχήμα. Και το τρίτο που το αφήνουμε για το μέλλον, όταν πια μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το Search API και να το δώσουμε προς τα έξω, ένα commission model, δηλαδή να παίρνουμε ένα ποσοστό πάνω στην κράτηση. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Έχουμε στην Ελλάδα γύρω στα 500-550 εγγραφές, από την υπόλοιπη Ευρώπη άλλες 550, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι από την Ιταλία. Και οι Ιταλοί φαίνεται να είναι πιο ενθουσιώδεις χρήστες από τους Έλληνες προς το παρόν, όπως δείχνουν. Και από τον υπόλοιπο κόσμο, γύρω στους 200. Που αυτός ο υπόλοιπος κόσμος έχει πραγματικά οι τέσσερις άκρες του ορίζοντα. Δηλαδή, έχουμε χρήστες από τη Νέα Ζηλανδία, από την Αυστραλία, από την Αργεντινή, από τον Καναδά, από την Ταϊλάνδη, από τη Μαλαισία, από τη Νότια Αφρική, από Βόρεια Αφρική. Και βέβαια από τα μεγάλο όγκο από την Ευρώπη. Και όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά αν δεν είχε πίσω η εταιρεία μια υπέροχη ομάδα, για την οποία είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί πέραν του ότι είναι πολύ ταλαντούχα παιδιά, είναι και πολύ καλά παιδιά. Και επίσης δεν θα ήταν δυνατή η ύπαρξη της εταιρείας αν δεν είχε βρεθεί το καλό Open Fund να μας δώσει δύο γύρους για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε 1,5 χρόνο δραστηριότητας μέχρι τώρα. Τα μελλοντικά μας σχέδια. Σας είπα ότι τα μικρά καταλήμματα ανά τον κόσμο είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο, χωρίς να μετράω αυτό που λέμε villas, vacation rentals. Εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο επίσης, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά, μια αγορά ανερχόμενη και λόγω του Airbnb και είναι μια αγορά που δεν έχει επίσης εξυπηρετηθεί κατάλληλα στο επίπεδο του software και θέλουμε να την εντάξουμε μέσα στα δικά μας προϊόντα και στις δικές μας υπηρεσίες. Και για αυτό το σκοπό πάμε να κυνηγήσουμε ένα πρώτο γύρο, ένα κανονικό γύρο χρηματοδότησης και μετά, αφού ολοκληρώσουμε αυτές τις προοδευτικές μεταβολές, θα κοιτάξουμε τι θα κάνουμε με το search, με το κομμάτι της αναζήτησης. Και κλείνοντας, για να μην σας στερήσω λίγο από οπτικό υλικό, θα σας δείξω μερικά παραδείγματα από καταλήμματα που έχουν γραφτεί σε εμάς. Αυτή είναι μια μεξικάνικη χασιέντα. Αυτό είναι μια βίλα από την Νάξο, ελληνικό. Ένα bed and breakfast αμερικάνικο. Αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι κάπου στη Σιέρα Λεόνε και είναι ένα χωριό φτιαγμένο σε παραδοσιακή μορφή από κάποιον επιχειρηματία Ευρωπαίο, ο οποίος θέλει να προσφέρει την εμπειρία του να ζεις με παραδοσιακό τρόπο σε περίεργες χώρες του κόσμου. Αυτό είναι πάλι ένα ελληνικό κατάλημα στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό εδώ που δείχνει ζούγκλα και πιθανώς είναι κάπου στα βουνά της Αργεντινής. Και αυτό εδώ είναι Καραϊβική. Και εδώ κλείνω. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Νίκο. Ερωτήσεις? Αριθμητικά, αν το θέσουμε σε κλίνες, τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι μέχρι 10 κλίνες, αλλά εγώ θα το τοποθετούσα 20-25 εκεί. Δηλαδή, πιάνει και ένα μικρό ξενοδοχείο. Οπότε, πιάνει τα μικρά ξενοδοχεία. Τα μικρά ξενοδοχεία, ναι. Έχουμε κάποια χοτέλες, ναι. Τα νούμερα που έδειξα για τις στατιστικές ανά τον κόσμο,
Όχι. Όχι. Ναι, ναι, σαφές. Καλησπέρα. Αυτό δεν το έχουν λύσει τα channel management συστήματα, να κάνουν αυτό μετά την εγγραφή στον αντίστοιχο OTA. Και αυτό λόγω όχι τεχνικού προβλήματος, λόγω πολιτικής των OTAs. Σου απαιτούν να πας να γραφτείς πρώτα εκεί πέρα και να δηλώσεις ποιος είναι, κάποιοι εν πάση περιπτώσει, ποιος είναι ο channel manager από τον οποίο εξυπηρετείσαι και έτσι να δουλέψεις. Επόμενη. Το Airbnb αυτή τη στιγμή του προβάλλει τη διαθεσιμότητά του στον καταναλωτή. Εμείς δεν κάνουμε αυτό προς το παρόν. Εμείς κάνουμε... Για ποιον? Ναι, γιατί αν το έχεις, ας πούμε, το δωμάτιό σου στο Airbnb, στο Ρουμόραμα, στο Nine Flats κτλ., θέλεις να ξέρεις όταν σου κλείσει το ένα, αυτομάτως πρέπει να ενημερωθούν τα υπόλοιπα. Αυτό παίζει το ρόλο του channel management. Ναι. Ή αν έχεις βίλα, πιθανότατα θέλεις να τη βγάλεις στο site σου, να βγάλεις μια μηχανή κρατήσεων στο site σου. Επόμενη. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Πουλάτε B2B ή B2C ή και τα δύο? Για τρόπο... Αυτή τη στιγμή είναι B2B. Έχετε κάποια εφαρμογή την οποία χρησιμοποιεί, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να πουλήσει τα καταλήμματά σας? Για να χρησιμοποιήσει τρίτος. Εμείς πουλάμε τις υπηρεσίες μας στους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων. Είναι software as a service, αυτή τη στιγμή. Είναι όχι, το κομμάτι του booking engine και το channel δεν είναι δωρεάν. Είναι subscription, όπως έδειξα. Τελευταία, ο κύριος. Ανταγωνισμός απευθείας στο κομμάτι του μικρού καταλήμματος, το να δίνει software σε αυτό, υπάρχει διάσπαρτος ανά τον κόσμο, αλλά όχι με την τόσο συγκεντρωτική, εν πάση περιπτώσει, προσέγγιση την οποία πιστεύουμε ότι έχουμε καλύψει το θέμα εμείς. Στην Ελλάδα υπάρχει μια αντίστοιχη υπηρεσία, ας πούμε το RoomCase, το οποίο δίνει επίσης υπηρεσίες, δίνει μια δωρεάν εφαρμογή για να κάνεις διαχείριση των κρατησιών σου, αλλά με άλλο revenue model. Στο εξωτερικό υπάρχουν άλλα πράγματα. Οκ. Okay. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και όλους που ξόδεψαν το απόγευμα της Παρασκευής μαζί μας. Ραντεβού τον επόμενο μήνα.